Κατερίνα τι σχέση είχατε? Εκείνη σαν μικρότερη που έγινε, που την είχαμε σαν να είχαμε μια... Δεν μπορώ να περιγράψω. Μια κούκλα, ένα στολίδι. Ζωντανό, στολίδι ζωντανό. Δεν μπορώ να περιγράψω. Για να φτάσουν τα παιδιά δεν φτάσαν σήμερα. Να. Πώς, πού είναι το φταίξιμό σας κατά την άποψή σας? Έπρεπε να είμαι σκληρός, να μην το επιτρέψω εκεί πέρα. Έτσι. Αλλά δεν βρίσκω δικαιολογία να δικαιολογηθώ. Δεν φταίει ούτε ο γείτονας ούτε κανένας. Εγώ φταίω, εμείς φταίμε. Που έπρεπε να είμαι κάπως πιο αυστηρός. Απλώς δείξατε υπερβολική αγάπη. Όμω. Και εμπιστεύτηκα. Ενώ κατάλαβα, κατάλαβα και δεν σταμάτησα. Δεν έβαλα φρένο. Κατάλαβα και δεν έβαλα φρένο. Και φταίμε μόνο εμείς. Την Κατερίνα την είχαν στο λίδι του σπιτιού. Μέσα στα τρία τα αδέρφια, ό,τι ήθελε η Κατερίνα θα το φορούσε. Και οι γονείς, που και οι δυο τους είναι ανάπηροι άνθρωποι, προσπαθούσαν για το καλό των παιδιών τους. Κατά τα άλλα, ήσυχοι, πολύ καλοί άνθρωποι. Γεια σας. Μια τρίτη βράδυ πάρα πολύ χειμωνιάτικη. Πάρα πολύ κρύο έξω, καιρός πάρα πολύ χειμωνιάτικος και έτσι κρύος. Θα έλεγα ότι είναι μια ωραία βραδιά για να κάνουμε παρέα. Να είμαστε μαζί, όλοι παρέα. Και αν είμαστε τυχεροί, να βρούμε και την κοπέλα που αναζητάμε, την Κατερίνα. Την Κατερίνα που στο σπίτι της την είχαν σαν μια ζωντανή κούκλα. Ένα κορίτσι, 24 ετών σήμερα, η Κατερίνα η Χαραλαμποπούλου, που χάθηκε πριν από 2 ολόκληρα χρόνια. Θα έλεγα ότι τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν και να χαλάνε όταν παντρεύτηκε. Έφυγε με τον άντρα της και με τον αδερφό της, τον Προκόπη. Χαθήκαν τα παιδιά. Ο Προκόπης επέστρεψε στην οικογένειά του μετά από μια δική μας παρέμβαση, από μια αναγγελία που κάναμε στην εκπομπή μας πριν από 15 μέρες. Η Κατερίνα όμως συνεχίζει να παραμένει χαμένη, άφαντη. Θα μου πείτε, είναι μια κοπέλα 24 ετών που έχει δικαίωμα να χαθεί. Πολύ σωστά. Από την άλλη πλευρά όμως, μάθαμε δυσάρεστα νέα για την Κατερίνα. Οι γονείς της ανησυχούν πάρα πολύ. Πιστεύουν ότι κινδυνεύει ακόμη και η ζωή της. Και ο αδελφός της ανησυχεί πάρα πολύ, που ήταν μαζί της. Ο αδελφός της που συμμετέχει στην εκπομπή μας σήμερα, αναζητώντας και αυτός πλέον την αδελφή του, και αποκαλύπτοντας μας ένα πάρα πολύ σημαντικό μυστικό για τη ζωή της, που θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Με πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν θα προχωρήσουμε σε αυτή την ιστορία. Πρόκειται για μια κοπέλα 24 ετών, την Κατερίνα την Χαραλαμποπούλου. Ξεκίνησε τη ζωή της από το πολύ κάστρο Κίλκης. Στην ιστορία μας μπλέκονται τα Χανιά, μπλέκεται η Αθήνα, μπλέκεται η Θεσσαλονίκη, μπλέκεται η Ρόδος. Μια περιπέτεια που έζησε η Κατερίνα και που ζει ακόμη η Κατερίνα και ίσως θα έπρεπε σήμερα να την ακούσουμε, τουλάχιστον να δούμε ότι είναι καλά. Όμως πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή μας αναζήτηση, θα ήθελα να γυρίσουμε μια εβδομάδα πριν. Το κάνουμε αυτό σε κάθε εκπομπή όταν ξεκινάμε και σας λέμε τι συνέβη με το πρόσωπο που αναζητούσαμε την περασμένη εβδομάδα. Θα θυμόσαστε ότι την περασμένη εβδομάδα είμαστε εδώ πέρα μέχρι τις 2 το πρωί. Αγωνιώντας για την τύχη μιας 18χρονης κοπέλας. Τη βλέπετε ήδη στις οθόνες σας. Είναι η Χρύσα Δασκαλάκη. Ένα κορίτσι που δυστυχώς μπλέχτηκε με τα ναρκωτικά. Μπλέχτηκε με τα ναρκωτικά από τα 15 της χρόνια. Έφυγε από το σπίτι της. Και ζήσαμε 3,5 ώρες αγωνίας την περασμένη Τρίτη, ώσπου κάποια στιγμή ακούσαμε επιτέλους τη φωνή της. Την εντοπίσαμε. Την βρήκαμε, μας πήρε τηλέφωνο, κουβεντιάσαμε μαζί της και εκεί πέρα υπήρξε μία ακόμα έκπληξη για μας. Εγώ πραγματικά σοκαρίστηκα από την αποφασιστικότητα και την σκληρότητα αυτού του κοριτσιού. Να σας πω ότι η Κατερίνα είναι ήδη στο σπίτι της. Αυτό είναι το πολύ ευχάριστο νέο. Όμως ας θυμηθούμε μερικές κορυφαίες στιγμές της προηγούμενης μας εκπομπής και αμέσως μετά θα σας πω τι γίνεται με την Κατερίνα σήμερα. Ναι. Συγγνώμη που διακόπτω. Ναι. Έχω μια κοπέλα που ισχυρίζει ότι είναι η Χρύσα και θα ήθελα να μιλήσω στον αέρα. Να τη μιλάω στον αέρα. Ναι. Χρύσα, περίμενε, σε παρακαλώ. Να την ακούσει η μητέρα της, να δούμε αν είναι η κοπέλα αυτή. Πώς είναι εκτός αέρα, καλύτερα να πάει. Ναι. Θα ήθελα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Είμαι η Χρύσα που ψάχνουν οι γονείς μου, η Αναστασία και ο Γιάννης. Είναι. Ναι, να πάει εκτός αέρα. Χρύσα, περίμενε στο τηλέφωνο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Πηγαίνετε αν θέλετε μέσα και μιλήστε με την Χρύσα. Θα ήθελα και με εσάς, κύριε Κώστα. Ορίστε.
Θα ήθελα και με εσάς να μιλήσω πριν τη μητέρα μου. Τότε έρχομαι μέσα, εγώ μισό λεπτό, περιμένω. Ναι, ναι. Ναι, σας ακούω. Γεια σου. Αυτή τη στιγμή μας δεν είσαι στον αέρα. Ναι. Ναι. Θες να μιλήσεις στον αέρα. Ναι. Εντάξει, περίμενε λεπτό, ας χρήσω. Πάμε μέσα, θέλω να μας πει στον αέρα κάποιο πράγμα. Είναι η Χρήστα στο τηλέφωνο. Όχι, δεν έχει να... Θέλει, ναι. Θέλει να μιλήσει και μαζί σας. Αλλά θέλει να πει για να διαψεύσει κάποια πράγματα. Γι' αυτό θέλει να μιλήσει στον αέρα και η ίδια το ζήτησε. Και εγώ δεν μπορώ να της το απαγορεύσω να μιλήσει στον αέρα. Είναι μια ενήλικη. Λοιπόν, Χρήστα. Ναι, ναι. Σε ακούμε καλύτερα. Σε ακούμε τώρα όλοι πλέον. Ωραία. Θέλεις καταρχήν να διαψεύσεις το γεγονός ότι σε μετέφερε κάποιος ταξιτζής. Πρώτον. Μάλιστα. Δεύτερον, όσοι άλλοι πήραν από ομόνια, από νίκαια, από κάτι άλλα τηλεφωνήματα και όλα αυτά είναι ψέματα γιατί δεν είμαι καν εκεί. Με έχω πατήσει εδώ και πάρα πολλές μέρες εκεί. Ναι. Πάνω από μια μισή εβδομάδα. Ναι. Οπότε αποκλείεται να με είδανε. Οι άνθρωποι έχουν αυταπάτες. Ναι, είμαι ξυρισμένη, έχω το κεφάλι μου όπως το έχω. Κάποιοι που πήραν τηλέφωνο και είπαν ότι με ξέρουν, ναι, φίλοι μου, οτιδήποτε, είπαν κάποια πράγματα, αυτοί με ξέρουν, ναι. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι είναι ψεύτες. Ο αστυνομικός που πήρε τηλέφωνο και λέει ότι με είδε απόψε ή χθες, δεν θυμάμαι, είναι ψεύτης και αυτός γιατί δεν εμφανίστηκε στην Ομόνοια. Και αυτός που μου έδωσε το Χαρτζηλίκη, δεν θυμάμαι πού σε ποια πλατεία, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πού ήταν αυτός και σας το είπε τώρα, πριν λίγο που το δείξε. Εντάξει. Λοιπόν, όλοι αυτοί λένε ψέματα. Όσο και τα γράμματα σχολεία και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι έχουν σχέση γιατί εγώ δεν πήγαινα στο γράμμα. Πήγαινα στο σχολείο, αυτό δεν έχει σημασία, δεν πατάω εκεί πέρα. Αυτό και ήμουν αλλού. Χρύσα μου, ναι. Ο πατέρας σου, ναι. Που ξέρεις ότι σε αγαπάει πάρα πολύ. Ναι, ναι, αυτό τα ξέρω, ναι. Και ξέρεις ότι είσαστε κοντά. Δεν δίνει την αγάπη το όπως πρέπει όμως, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ αισθάνομαι, για να μην πω ράκος, χάλια. Και αυτό που θέλω να το πω δεν πρόκειται να εμφανιστώ. Αυτό που θέλω να πω και δημοσίως δεν με ενδιαφέρει είναι ότι είμαι τοξικομανής, ότι δεν θέλω να κόψω και ότι όλα αυτά που έλεγα στον πατέρα μου και στη μάνα μου ότι ναι, θέλω να κόψω και όλα αυτά είναι γιατί δεν μπορούσα να τους ακούω. Βαρέθηκα να τους ακούω τόσο καιρό. Και αν είναι αλήθεια, δεν πίνω 2 χρόνια, πίνω τα 14. Τα λοπεριντίνα, αν πείτε στη μητέρα μου, ξέρει εκείνη. Μου πήγαν στο νοσοκομείο. Δεν είμαι κανένα πιτσιρίκα με 18 χρόνια, είμαι ελεύθερη να κάνω ό,τι θέλω. Αυτό έχω να δηλώσω στους γονείς μου. Αν είστε εσείς να μου πείτε κάτι η μάνα μου, ευχαρίστω ότι είμαι ελεύθερη να ακούσω. Ναι, Χρύσα μου. Βεβαίως είσαι ελεύθερη να κάνεις το που θέλεις και είσαι και ενήλικη και είναι η δική σου επιλογή τι θα κάνει με τη ζωή σου. Ναι. Θα ήθελα όμως να σου μιλήσει λιγάκι η κυρία Καπάτου. Ναι, ναι. Αλλά τώρα νομίζω μια προτεραιότητα στη μητέρα μου. Πριν μιλήσει η κυρία Καπάτου, ναι, με την μητέρα σου μπορείτε να πείτε 2 κουβέντες. Θέλω να της μιλήσετε. Χρυσούλα. Σ' ακούω, μάνα. Είμαι εδώ, παιδί μου, και σ' ακούω. Εγώ ντρέπομαι που είσαι εκεί και πιο πολύ ντρέπομαι για μένα. Με συγχωρείτε. Σε πρώτη φορά που είχαμε τους γονείς σου πριν από μερικές μέρες, μου είπανε ότι φοβόμαστε ότι η Χρύσα μπορεί να μην ζει. Όχι, είμαι στο δάνειο, όπως με ακούτε. Το ακούμε και χαίρομαι πάρα πολύ. Αλλά καταλαβαίνεις ότι η αγωνία αυτών των ανθρώπων που μπορεί να σκέφτονται ότι δεν ζεις, ο πατέρας σου ξέρει πάρα πολύ καλά ότι έχει ένα πρόβλημα υγείας. Ναι, εγώ τον βρήκα, κύριε Χαρδαβέλα. Για το πρόβλημά του, εγώ έσπασα την πόρτα του σπιτιού μου και τον βρήκα. Και το ξέρει καλά και το ξέρουν και όλοι. Άρα λοιπόν, κατάλαβε. Αισθάνομαι ένοχη για αυτό το λόγο. Κατάλαβε λοιπόν. Αισθάνομαι ένοχη για αυτό το λόγο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εκείνος μπορεί, χωρίς η δική μου έγκριση, να βγει και να πει το οτιδήποτε δημοσίως για μένα, ναι. Και να μπλέξει κόσμο που δεν έχει καμία σχέση με μένα, ναι. Δεν είπε τίποτα κακό και δεν έμπλεξε κανέναν κόσμο. Απλά κατάλαβε κι εσύ την απόγνωση των ανθρώπων αυτών, των γονιών σου που σε αγαπάνε. Δεν καταλαβαίνουν εμένα. Μα σε καταλαβαίνουν. Η δικιά μου ψυχολογία. Σε καταλαβαίνουν. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και θέλουν να σε βοηθήσουν. Αλλά είναι η ουσία να καταλάβουν το πώς αισθάνεσαι. Χρύσα μου, τώρα άλλο είναι το ερώτημα. Θέλεις να μιλήσουμε εκτός αέρα, Χρύσα. Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί δεν βρίσκω ότι υπάρχει λόγος άλλος. Μην κλείσει τη γραμμή. Νομίζω αρκετά ρεζιλία έγινα. Εντάξει, μην κλείσει τη γραμμή. Όχι, δεν κλείνω. Έρχεται η κυρία Καπάτου μέσα να μιλήσετε. Ακολούθησε περίπου μια ημίωρη συνομιλία της Χρύσας με την κυρία Καπάτου, την ψυχολόγο που είχαμε εδώ στην εκπομπή μας την περασμένη Τρίτη το βράδυ. Μισή ώρα κουβέντα που κατέληξε σε μια συμφωνία να επικοινωνήσει η Χρύσα με την κυρία Καπάτου και να αρχίσει να κουβεντιάζει μαζί της, ούτως ώστε να υπάρξει και μια γέφυρα για να επιστρέψει σπίτι της. Όμως η Χρύσα προχώρησε ένα ακόμη βήμα περισσότερο και επέστρεψε σπίτι της μετά από 2 μέρες. Και είναι σπίτι της. Προσπαθούν οι γονείς της, σε συνεργασία μαζί της, να βρουν λύση στο μεγάλο πρόβλημα των ναρκωτικών. Η Χρύσα σε αυτή τη φάση δεν δείχνει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να απεξαρτηθεί. Ελπίζουμε ότι είναι ζήτημα χρόνου να μπει σε αυτή την προσπάθεια η Χρύσα, γιατί πρέπει να μπει σε αυτή την προσπάθεια η Χρύσα. Είναι κρίμα ένα 18χρονο κορίτσι να είναι στα πρόθυρα του θανάτου λόγω των ναρκωτικών και των ουσιών που παίρνει.
Το ευχάριστο είναι ότι είναι με την οικογένειά της. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι κάτι καλό που καταφέραμε την περασμένη Τρίτη το βράδυ. Όμως την περασμένη Τρίτη καταφέραμε κάτι άλλο καλό, θα έλεγα. Είχαμε κάνει μια αναγγελία για έναν νεαρό που είχε φύγει από το σπίτι του. Ήτανε ο Κώστας ο Αγιοπετρίτης. Ο Κώστας Αγιοπετρίτης είχε φύγει από το σπίτι του, οι γονείς του είχαν έρθει σε εμάς σε κατάσταση έτσι απόγνωσης, φοβόντουσαν για την ζωή του, για την τύχη του, τι συνέβη στο παλικάρι αυτό. Ο Κώστας έμαθε ότι τον αναζητούσαν οι γονείς του μέσα από την εκπομπή μας και την επόμενη μέρα επέστρεψε σπίτι του και είναι τώρα κοντά μας, εδώ στο στούντιο, για να πούμε δύο κουβέντες. Γεια σου Κώστα και χαίρομαι πάρα πολύ και που γύρισες σπίτι σου και που είσαι καλά. Και εγώ χαίρομαι πολύ που γύρισες σπίτι. Παρόλο που εδώ πέρα έχεις λίγο ένα πρόβλημα αυτά είναι πράγματα που διορθώνονται. Αυτά είναι πράγματα που διορθώνονται. Πού το έμαθες εσύ ότι σε ψάχνουν οι γονείς σου? Από την τηλεόραση. Στο ειδοποίησαν την είδες? Με ειδοποίησαν ότι... Την Τρίτη το βράδυ. Επειδή εκείνη τη στιγμή εγώ δεν ήμουν μπροστά στην τηλεόραση, ότι υπάρχει ανακοίνωση για μένα. Ότι κάναμε μια αναγγελία. Ναι, βέβαια. Είσαι εδώ για να πούμε μέσα από τον Κώστα και μέσα από την περίπτωση του Κώστα ότι μερικές φορές ίσως δεν χρειάζονται και να γίνονται αυτές οι εκπομπές. Εξάλλου, εμείς δεν αναζητάμε την επιτυχία και το βραβείο της ανέβρεσης ανθρώπων. Μακάρι αυτή η εκπομπή να έκανε αναγγελίες και να γυρνάγανε οι άνθρωποι σπίτι τους. Δεν θα υπήρχε λόγος ύπαρξής της. Είναι λοιπόν ένα παράδειγμα φωτεινό ο Κώστας και υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι, πολλοί, που μάθανε ότι τους αναζητάνε οι δικοί τους άνθρωποι μέσα από την εκπομπή μας και πήγαν στα σπίτι τους χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε εκπομπή. Αυτό σημαίνει ότι κάτι θετικό γίνεται με την παρουσία μας εδώ. Το μάθες λοιπόν και επέστρεψες σπίτι σου μετά από μια-δύο μέρες. Επέστρεψα σπίτι μου την Παρασκευή το βράδυ. Την Παρασκευή το βράδυ. Όταν έμαθες ότι οι γονείς σου αναζητάνε και ότι έχουν έρθει σε μένα και πιθανότατα να κάνουν μια εκπομπή, θα ήθελα να μου πεις, γιατί θα ήθελα να μάθω κι εγώ, πώς νιώθει κανείς όταν μαθαίνει ότι θα γίνει μια εκπομπή που τον αναζητάνε οι δικοί του άνθρωποι με πολύ αγάπη και με πολύ τρυφερότητα. Είναι αναλόγως για το ποιο λόγο και το τι αισθάνεται κανένας όταν εξαφανίζεται. Mm-hmm. Και γιατί πρέπει να εξαφανιστεί και αν πρέπει να εξαφανιστεί. Εγώ απλά αισθάνθηκα ότι οι γονείς μου δεν ήταν αυτοί που νόμιζαν κάποιοι άλλοι και μου είχαν παρουσιάσει εμένα ότι είναι. Να λοιπόν ένα άλλο μεγάλο κέρδος σε αυτή όλη την ιστορία. Το μεγαλύτερο από όλα. Το μεγαλύτερο από όλα. Ότι κάποιοι άνθρωποι που φεύγουν από τα σπίτια τους, φεύγουν πολλές φορές γιατί έχουν μια εικόνα για τους ανθρώπους τους, για τους συνανθρώπους τους, για τους γονείς, για τα αδέλφια, για τους συγγενείς, ότι δεν τους αγαπάνε, δεν τους στέλνουν, ότι είναι στραβόξυλα, ότι είναι κακοί άνθρωποι και όλα αυτά τα πράγματα. Μέσα από μια εκπομπή που βγαίνουν και μηνύματα αγάπης και τρυφερότητας από τους ανθρώπους που αναζητάνε τα πρόσωπα αυτά, αυτά τα πρόσωπα που έχουν χαθεί, τα ακούνε και σίγουρα αλλάζει η γνώμη τους και βλέπουν κάποια πράγματα που δεν βλέπουν μακριά από το σπίτι τους. Οπωσδήποτε. Τα πράγματα είναι καλά στο σπίτι τώρα? Όπως ήταν πριν φύγω, μόνο που εγώ δεν το βλέπα. Βλέπεις τώρα μερικά πράγματα δηλαδή που έλεγες πριν? Τα ίδια πράγματα βλέπω με διαφορετικό, μάτι. Κάτι τελευταίο που ρωτάω έτσι γενικά όλους τους ανθρώπους που φεύγουν και μετά γυρνά σπίτι τους μέσα από την εκπομπή μας. Νομίζεις ότι τελικά η φυγή από το σπίτι ή από την οικογένεια είναι μια λύση στα προβλήματα αυτά ή τελικά το παραδοσιακό αυτό σχήμα οικογένεια που θεωρείται και το πρώτο κοινωνικό κύτταρο. Η οικογένεια είναι το πρώτο κοινωνικό κύτταρο. Νομίζεις λοιπόν ότι κανείς το να φύγει από την οικογένειά του δεν λύνει το πρόβλημά του? Όταν μιλάμε για οικογενειακά προβλήματα, μπορείς να τα λύσεις αν έχεις σωστούς γονείς. Όταν μιλάμε για κάποια άλλα προβλήματα που δεν μπορούν να σταλύσουν οι γονείς σου ή νομίζεις ότι δεν μπορούν να σταλύσουν οι γονείς σου και κάνεις λάθος που δεν μιλάς, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Εγώ κατάλαβα ότι αν και 50 χρόνια να φτάσεις, αν υπάρχουν οι γονείς σου, πρέπει να τους μιλάς. Είναι η επικοινωνία που λέμε και ξαναλέμε συνέχεια. Είναι τρομερό πράγμα. Ότι πρέπει να υπάρχει καλή επικοινωνία με τους γονείς. Κάτι τελευταίο, Κώστα, να μπορείς να αποχαιρετήσουμε. Τελικά κάναν καλά οι γονείς σου που σαν είδες μέσα στην εκπομπή μας ή κακά? Καλά κάνανε. Δεν είναι ντροπή. Μα δεν είναι καθόλου. Όταν αγαπάς κάποιον άνθρωπο... Εξάλλου, δεν ξέρω αν έχεις δει καμιά φορά την εκπομπή μας. Προσπαθώ με χίλιους τρόπους και μερικές φορές κάνοντας και αβαρίες στην τηλεθέαση της εκπομπής, να μην μπαίνουμε σε ενδοοικογενειακά, να μην μπαίνουμε σε εσωτερικά προβλήματα σχέσεων, να μην εκτίθενται άνθρωποι, διότι είναι και η δική μου δουλειά πάρα πολύ ευαίσθητη όταν πρέπει να ασχοληθώ με την αναζήτηση κάποιων ανθρώπων που πρέπει να εκτεθούν κάποια ζητήματα. Από την άλλη, πρέπει να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι.
Στη δική μου την περίπτωση πρέπει να εκτεθούν κάποια ζητήματα, αλλά δεν είναι η κατάλληλη ώρα. Μια άλλη φορά. Ελπίζω να μην με χρειαστείς πάντως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ πέρα κοντά μας. Ευχαριστώ. Και πραγματικά το μήνυμα αυτό που έβγαλες ήθελα να το ακούσω κι εγώ. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ. Να πάμε στο πρώτο μας όμως διαφημιστικό διάλειμμα. Διότι προχωράει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε αυτή τη μεγάλη αναζήτηση της Κατερίνας, της Χαραλαμποπούλου, της 24χρονης κοπέλας που χάθηκε πριν από 2 χρόνια μαζί με τον αδερφό της. Μεσολάβησε ένας γάμος, παντρεμένη είναι η Κατερίνα. Είχε χαθεί και ο αδερφός της μαζί. Ο αδερφός της γύρισε μετά από μια αναγγελία που κάναμε στην εκπομπή, όπως αυτή του Κώστα, και μετά από μια έρευνα που είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε. Αλλά η Κατερίνα παραμένει χαμένη από την οικογένειά της. Και επειδή οι πληροφορίες είναι κακές, ότι την είδανε σε πολλά νυχτερινά μπάρ, ότι υπάρχει κάποιο μυστικό μεγάλο στη ζωή της που μας το αποκαλύπτει ο αδερφός της. Και ανησυχούν πάρα πολύ οι γονείς της, γι' αυτό κάνουμε την εκπομπή αυτή, πάντοτε με την ίδια ευαισθησία και με την ίδια προσοχή όταν προσεγγίζουμε τέτοια θέματα. Διαφημιστικό διάλειμμα, σε 3 λεπτά είμαστε και πάλι κοντά σας. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να ξεκινήσουμε την αναζήτηση Κατερίνας. Όμως πριν περάσουμε σε αυτή την αναζήτηση, επειδή είδατε ότι λειτουργεί τελικά πάρα πολύ θετικά αυτή η αναγγελία κάποιων ανθρώπων που χάνονται από τα σπίτια τους, ήδη έχουμε κάποιες επιστροφές στην οικογενειακή εστία προσώπων που δεν χρειάστηκε καν να κάνουμε εκπομπή, απλά και μόνο με την αναγγελία της εκπομπής γύρισαν σπίτι τους. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι έχουμε 2 αναγγελίες εξαφανίσεων που μας είχαν πριν από λίγο. Χθες, Δευτέρα, εξαφανίστηκε από το σπίτι της. Χθες το απόγευμα η κυρία Κατερίνη Τριανταφύλου, την βλέπετε ήδη στη φωτογραφία σας, είναι μια γιαγιά 86 ετών από το Περιστέρι. Φορούσε λευκό μαντήλι στο κεφάλι, γκρι ζακέτα και μπλε φούστα. Την αναζητούν οι κόρες της. Όποιος νομίζει κάτι να επικοινωνήσει με την εκπομπή μας, όσο θα είμαστε στον αέρα, η κυρία Τριανταφύλου μάλλον έχει χαθεί γιατί δεν γνωρίζει καλά την Αθήνα. Η κυρία Τριανταφύλου λοιπόν, μια γιαγιά 86 ετών, και δεν μας απασχολούν μόνο οι νέοι άνθρωποι, αλλά μας απασχολούν πάρα πολύ και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Μπορεί να φεύγουν από τα σπίτια τους και να χάνονται. Είτε γιατί πάσουν από αμνησία, είτε γιατί δεν ξέρουν να γυρίσουν πίσω. Και μία γυναίκα, μία κοπέλα 25 ετών. Χάθηκε η Άντζελα Μακάροβα, την βλέπετε ήδη στη φωτογραφία σας, 25 ετών, μαζί με το 10 μηνών αγοράκι της. Στις 6 Φεβρουαρίου φέτος, το 1998, έφυγε από την Αθήνα, πήγε στην Κρήτη για να βρει δουλειά, επικοινώνησε μία φορά με την οικογένειά της στις 12 Φεβρουαρίου του 1998 και από τότε δεν γνωρίζουν τι έγινε οι δικοί της άνθρωποι. Την αναζητούν η οικογένειά της, ο άντρας της και το 2,5 ετών αγοράκι της. Η Άντζελα έχει ύψος 1,67, γκρίζα μάτια, καστανά μαλλιά, καστανόξανθα μαλλιά και είναι πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Πήγε λοιπόν στην Κρήτη για να βρει δουλειά με το μωράκι της, το 10 μηνών αγοράκι της και από εκεί πέρα χάνουν τα έχνη της. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να μας βοηθήσετε να επικοινωνήσουμε αυτούς τους 2 ανθρώπους, τη νεαρή κοπέλα και τη γιαγιούλα μας. Στα τηλέφωνα της εκπομπής που να σας δείξουμε για μια ακόμη φορά είναι το 34 12 404, 34 13 075 και 34 27 8 78. Και μετά από όλα αυτά, καθώς η ώρα προχωράει και ήδη μπαίνουμε στην διαδικασία της αναζήτησης του σημερινού μας προσώπου. Είναι μια κοπέλα 24 ετών, η Κατερίνα Χαραλαμποπούλου. Ουσιαστικά είναι χαμένη εδώ και 2 χρόνια. Η Κατερίνα που ήταν μια κούκλα, την είχαν σαν κούκλα μέσα στο σπίτι της, την αγαπούσαν πάρα πολύ, την πρόσεχαν πάρα πολύ. Ο πατέρας της μάλιστα λέει στην εκπομπή μας ότι ίσως να κάνει και κάποια λάθη από αυτή την υπερβολική αγάπη και την υπερβολική προστασία που της έδειχνε. Η Κατερίνα παντρεύεται κάποιον Μιχάλη και από εκεί πέρα τα πράγματα αρχίζουν και αλλάζουν πάρα πολύ. Φεύγει από το σπίτι της μαζί με τον αδερφό της, τον Προκόπη και τον άντρα της. Χάνονται και τα 2 αδέρφια. Αρχίζουν να περιπλανώνται στην Ελλάδα. Πάνε στα Χανιά. Πάνε στη Ρόδο, πάνε Θεσσαλονίκη, έρχονται Αθήνα. Κάποια στιγμή πριν από 15 μέρες έρχονται οι γονείς της σε εμάς να κάνουμε μια εκπομπή. Ξεκινάμε τη δημοσιογραφική μας έρευνα και το μαθαίνει ο Προκόπης, ο αδερφός της Κατερίνας που αναζητάμε σήμερα, από κάποιον φίλο του από το χωριό, το Πολύκαστρο Κυλκής. Σε αναζητάνε στην εκπομπή του Χαρδαβέλα. Θα γίνει ολόκληρη εκπομπή για σένα. Επιστρέφει ο Προκόπης στο σπίτι του, αλλά δεν υπάρχει πουθενά η αδερφή του. Η αδερφή του είχε χαθεί αρκετά πριν ο Προκόπης γυρίσει στο σπίτι του. Δεν ήταν μαζί πλέον την εποχή εκείνη. Σήμερα ο Προκόπης μας μιλάει για κινδύνους
για πιθανούς μεγάλους κινδύνους που απειλούν ακόμη και την ζωή της αδερφής του και μας αποκαλύπτει ένα πολύ μεγάλο μυστικό της ζωής της. Κοντά μας ήδη βλέπετε τρεις κυρίους που κάθονται απέναντί μου, να σας τους παρουσιάσω. Είναι ο πατέρας της Κατερίνας. Γεια σας, κύριε Χαράλαμπε. Δεν μπορώ να σας δω. Μη σκονάστε, να καθίσετε. Χαίρομαι και, εγώ χαίρομαι και ήθελα πολύ να σας δω και, εγώ και από κοντά. Που σας γνωρίζω από κοντά. Και σας βλέπω πάντα. Να είστε καλά. Όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, είναι εδώ πέρα ο θείος της, ο κύριος Θόδωρος. Καλησπέρα σας. Χάρηκα, συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Και επίσης ο θείος, ο κύριος Προκόπης. Τι γίνεστε. Εσείς είστε από εδώ, από την Αθήνα. Ναι. Ο πατέρας της Κατερίνας και ο κύριος, ο άλλος ο θείος της, ο Θόδωρος, ήρθανε από το Πολύκαστρο Κιλκής. Ο κύριος Προκόπης ζει στην Αθήνα και μάλιστα σε κάποια φάση η Κατερίνα φιλοξενήθηκε στο σπίτι του. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Χαράλαμπε. Ναι. Καταλαβαίνω την αγωνία σας για την κόρη σας. Όταν την είδα πρώτη φορά εδώ, είχα καιρό. Καταλαβαίνω την αγωνία σας. Φοβόσαστε για τη ζωή της. Ναι, αυτό μας είδε. Ένα τηλέφωνο κάπου ότι είμαστε καλά και τα άλλα ύστερα, αφού τους αρέσει έτσι. Εντάξει, εμείς θα την αφήσουμε. Δεν μαλώσαμε ποτέ. Θα την αφήσουμε εκεί που τους αρέσει. Έχει σημασία να επικοινωνήσουμε σήμερα το βράδυ και να μάθουμε ότι είναι καλά. Αυτό σας αρκεί, φαντάζομαι, να γυρίσετε ίσχος στο Πολύκαστρο. Πολύ. Και είναι αυτό ένα βασικό, θα έλεγα, ζήτημα σε αυτή την εκπομπή, που δεν κυνηγάει ανθρώπους, που δεν είμαστε μπόγια ποτές για κανένα, μπόγιας για κανέναν άνθρωπο, δεν είμαστε κεφαλή κυνηγών. Απλά, όταν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και μας λένε, ανησυχώ για το παιδί μου, έχω να το ακούσω 2 χρόνια, δεν ξέρω αν ζει, δεν ξέρω πόσο κινδυνεύει, πού βρίσκεται, να ακούσω μόνο τη φωνή της, να ξέρω ότι είναι καλά, τότε ναι, πρέπει να γίνει αυτή η εκπομπή, αλλά με πολύ μεγάλη προσοχή. Στο Πολύκαστρο Κιλκής είναι μαζεμένοι πολλοί άνθρωποι εκεί, συγγενείς και φίλοι της Κατερίνας, μαζί με τη Μαρία Τηγιαχνάκη. Να πάμε λοιπόν στο Πολύκαστρο και να συνδεθούμε αμέσως και να ακούσουμε τη Μαρία. Καλησπέρα, Μαρία, από την Αθήνα. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα σας από το Κιλκής. Απόψε το βράδυ θα τα λέμε εσείς από την Αθήνα και εμείς από το Πολύκαστρο, γιατί εδώ είναι ο τόπος που γεννήθηκε και μεγάλωσε η Κατερίνα. Και απόψε το βράδυ κοντά μας θα είναι η οικογένειά της, αλλά και αρκετοί φίλοι και συγγενείς της Κατερίνας. Πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται απόψε κοντά μας θυμούνται την Κατερίνα σαν ένα αγνό κοριτσάκι, έτσι ακριβώς όπως έφυγε από εδώ. Ένα κορίτσι με όνειρα που σπάνια όμως μίλουσε για αυτά τα όνειρά της, ένα στολίδι του σπιτιού όπως όλοι τη λένε. Στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά μας, αλλά πολύ περισσότερο με τον αδελφό της, τον Προκόπη, ο οποίος Προκόπης έζησε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μαζί με την Κατερίνα, αφού εξαφανίστηκαν από το σπίτι. Η ομολογία του Προκόπη μας κάνει λίγο βέβαια να ανησυχούμε, διότι η Κατερίνα τον τελευταίο καιρό έχει μπλέξει ίσως με νυχτερινά κυκλώματα και κοντά της βρίσκεται ένας άνθρωπος που δεν είναι ίσως ο πλέον κατάλληλος για να είναι μαζί με την Κατερίνα. Ας ελπίσουμε ότι θα φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως άλλωστε έγινε και με τα 2 πρόσωπα που αναζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, και ο λόγος πάλι Κώστα σε σένα. Θα έρθουμε και πάλι σε λίγο κοντά σας να προχωρήσουμε την εκπομπή και άμα χρειαστούμε τη γνώμη σας θα σας ακούσουμε. Να σας πω ότι επειδή η Κατερίνα εμφανίζεται να περιπλανάται σε αρκετούς χώρους της Ελλάδας, είμαστε αναγκασμένοι σήμερα το βράδυ να έχουμε ανταποκριτές μας σε πολλά σημεία της Ελλάδας. Έχουμε ήδη μία σύνδεση με τα Χανιά της Κρήτης, γιατί εκεί πέρα πήγε η Κατερίνα με τον αδελφό της, ζήσανε κάποιο καιρό, πιθανότατα είναι στα Χανιά της Κρήτης. Οι φίλοι μου και οι αγαπημένοι μου κριτικοί θα μας βοηθήσουν, πιστεύω, και αυτό το βράδυ. Είναι ένα κομμάτι του ελληνικού λαού που αγαπάω ιδιαίτερα και που ήμουν την περασμένη εβδομάδα κοντά τους. Επίσης, έχουμε σύνδεση με τη Ρόδο, γιατί ήταν και εκεί η Κατερίνα. Σε λίγο θα μιλήσουμε με την ανταποκριτριά μας στη Θεσσαλονίκη, την Αντάσα την Ποζίνη, η οποία θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή για να κινηθεί αμέσως. Και επίσης στην Αθήνα, σε πολλά κεντρικά σημεία, έχουμε τους δικούς μας ρεπόρτερ για να κινηθούν, όχι είπαμε σαν κυνηγοί κεφαλών, αλλά σαν άνθρωποι που θα πρέπει να γεφυρώσουν αυτή την οικογένεια με την Κατερίνα. Σήμερα δεν χρειαζόμαστε ψυχολόγο, διότι το θέμα μας δεν χρειάζεται μια ψυχολογική ανάλυση. Είναι τα πράγματα πάρα πολύ βατά, πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ δύσκολα. Διότι φοβάμαι ότι θα μπλεχτούμε πάλι με περίεργους ανθρώπους, με κυκλώματα, με καταστάσεις της νύχτας. Είναι ένας χώρος που από τη μια τον παλεύω πάρα πολύ, από την άλλη με αντιπαθεί πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε και αυτή τη νύχτα ποιος θα βγει νικητής. Να περάσουμε στην πρώτη ενότητα για να αρχίσουμε έτσι να καταλαβαίνουμε και την ιστορία μας, να καταλαβαίνουμε τι συνέβη και με την Κατερίνα. Και η πρώτη ενότητα βεβαίως θα ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν, όταν η Κατερίνα ήταν η κούκλα του σπιτιού, το αγαπημένο κορίτσι μέσα στο σπίτι της οικογένειας του κυρίου Δασκαλόπουλου. Τη μεγαλώνανε στα πούπουλα, της τα είχαν όλα, την προσέχαν, την αγαπούσαν και ίσως αυτό να της έκανε και λίγο κακό.
Πάμε λοιπόν σε εκείνη την εποχή που η Κατερίνα ακόμη δεν είχε ξεκινήσει τη μεγάλη περιπέτεια της ζωής της. Πόσα παιδιά έχετε? Τέσσερα. Ο Γιώργος είναι ο μεγαλύτερος, ο Βασίλης, ο Προκόπης και η Κατερίνα. Η ζωή σας. Την είχαμε. Η ζωή σας με τη γυναίκα σας και τα παιδιά σας όλα αυτά τα χρόνια. Πώς ήταν, πώς τα μεγαλώσατε τα παιδιά, με δυσκολίες, άνετα? Άνετα δεν μπορώ να το πω, ψέματα δεν μ' αρέσει. Στο χωράφι τα παίρναμε. Εγώ από, μετά από το 1963 είχα κουτσαθεί, έπεσα από το κάρο. Ναι. Στο χωράφι. Και τα κάναμε με σκόρδο να μην πάνε τα φίδια και τα. Στο χωράφι. Ναι. Έχουμε περάσει. Δόξα τω Θεώ όμως. Παρ' όλα αυτά όμως κάνατε τέσσερα παιδιά και τα μεγαλώσατε, τα φτάσατε δηλαδή σε ηλικία. Χαιρόμασταν που τα κάναμε και ειδικά με την Κατερίνα. Ένα θα δει μαχαίρι να με βαρέσει και ας το πει όποιο και ο πιο εχθρός. Γιατί ανθρώποι είμαστε και θα έχουμε. Ο πιο εχθρός να ρωτήσουν, όποιο είναι, και να πω εγώ να, αν δεν είμαστε καλά και αν δεν ήταν η Κατερίνα, δεν θα πω πρώτη. Για μα, θα σου πούνε ο κόσμος πρώτη ήταν. Στη τιμιότητα. Στον Ποντιακό Σύλλογο, αν σας φέρετε, αν τα δείτε. Οι ασχολίες της εδώ στο Πουλίκαστρο ποιες ήταν, τι συνήθιζε να κάνει σαν κορίτσι? Αυτή ήταν και μικρή βέβαια, στο σύλλογο πήγαινε περισσότερο, στο σχολείο που έβγαλε, το Λύκειο. Στο Λύκειο. Αυτά δεν είχε άλλα τα περισσότερα. Ούτε και δούλεψε πολύ αυτό το κορίτσι. Τώρα αν το έπαιρνα στο χωράφι που είπε ο αδερφός μου, το παίρνω επειδή δεν είχε τότε ούτε παιδικούς σταθμούς, ούτε τέτοια πράγματα που να τα αφήσουν. Όχι ότι δούλεψε όμως. Ας μιλήσουμε λίγο για την ηλικία, την Τωρίνη, δηλαδή λίγο καιρό πριν εξαφανιστεί. Ναι. Πήγαινε στο σχολείο, δεν είχε πολλές επαφές με φιλενάδες, πολλές όχι. Καταλαβαίνουμε. Η σχέση που είχε με την οικογένεια και τους συγγενείς, ποια ήταν? Πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ. Σας λέω, πρόσχαρο κορίτσι, καλό κορίτσι. Τώρα γιατί έγινε αυτό? Όνειρα δεν είχε αυτό το κορίτσι, δεν ήθελε να κάνει κάτι στη ζωή της, να δουλέψει, δεν μιλούσε για τα όνειρά της, για το μέλλον της. Σας είπα, λίγο κλειστή ήταν. Δε. Τώρα, αν είπε τα όνειρα στον πατέρα της, δεν ξέρω. Σε μένα δεν άκουσα ποτέ να πει τέτοια πράγματα. Κορίτσι, μοντέρνα, όχι καμιά να μην ξαναντηθεί. Τα καλύτερα φορέματα, αν ήταν ο πατέρας φτωχός, αλλά το καλύτερο φόρεμα φορούσε. Τα χρυσταφικά της, τα πάντα. Τα σορτσάκια, στη μόδα. Όταν λέμε μοντέρνα, μοντέρνα ήταν. Καλά ρούχα φορούσε. Καλοντυμένη, ωραία κοπέλα. Τα μαλλιά καλά. Μια πολύ σωστή κοπέλα ήταν. Πέρα από την εξωτερική εμφάνιση όμως, η ψυχή αυτής της κοπέλας, η εσωτερική της. Δεν είχε φιλενάδες. Με τη μάνα της έβγαινε έξω. Με φιλενάδες δεν την είδα, με τη μάνα της. Γιατί δεν είχε φίλες? Δεν ξέρω. Σαν παιδί ήταν κλειστό, δηλαδή, κλειστό. Κλειστό θα ήταν. Ναι. Με τον Προκό, με τη μάνα της. Δεν έχετε εξηγήσει, δηλαδή, τι είναι αυτό που έκανε αυτό το κορίτσι σε αυτή την ηλικία, να μην έχει φίλες? Πού να ξέρεις. Εδώ στη γειτονιά δεν ζουν νέα κορίτσια στην ηλικία της? Δεν είχε. Δεν είχε νέα κορίτσια. Είχε. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων τουλάχιστον εδώ δεν μπορούσε να κάνει παρέες. Δεν είχε, όχι. Τις έλειπαν οι φίλες, οι παρέες τις έλειπαν. Το σχολείο τότε με το γυμνάσιο έφερνε. Κοπέλες ερχόταν συνέχεια. Mm-hmm. Και μαζί κοιμότανε, μαζί τρώγανε, ερχότανε. Έβλεπαμε. Όταν πήγαινε γυμνάσιο, με κοπέλες ερχότανε. Α, είχε παρέες τότε. Είχε, λοιπόν. Είχε. Άρα οι επαφές και οι φιλίες σταματάνε στην ουσία μετά που φεύγει από το σχολείο, που τελειώνει το σχολείο. Ναι. Η Κατερίνα είχε κάποια όνειρα για τη ζωή της, σας μιλούσε, τι ήθελε να κάνει, αν ήθελε να φύγει, να πάει να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Όχι. Η προσπάθεια μαζί, αν είχε μέσα της τίποτα και δεν το ξέραμε εμείς. Αυτό δεν μπορούσε. Με τι ήθελε να ασχοληθεί αυτό το κορίτσι μεγαλώνοντας? Το Λύκειο μας. Στο χωράφι την έπαιρνα. Εμείς τη χαϊδεύαμε. Ένα Σαββάτο Κύριακο που πηγαίναμε, χαϊδευτικά. Ξέρεις, να έχεις τα παιδιά σου.
τα παιδιά, ειδικά την Κατερίνα που ήταν πιο μικρή. Δεν με κοροϊδεύει, δεν το. Κατερίνα, τι κάθεσαι τα λελέγγια, κοιτάς, αυτά τις έλεγα. Δεν δούλευε. Μικρό το παιδί. Δεν της άρεσε πριν... η αγροτική ζωή. Ναι, πριν το Λύκειο βγάζει. Ναι, πήγαινε στο Λύκειο. Πήγαινε στο Λύκειο. Και από μικρή εγώ τα έπαιρνα εκεί. Όσο καιρό πήγαινε στο Λύκειο και όσο καιρό την παίρνατε μαζί στα χωράφια. Ναι. Τώρα που ήταν ξένο ναι. κοριτσάκι 18-19 ναι. χρονών. Ναι. Σας έλεγε ότι ήθελε να φύγει από εδώ να κάνει κάτι δικό της. Παναγία βοηθά. Θα το έλεγα. Δεν φοβάμαι την αλήθεια να την πω. Βάλε μου να ορκιστώ και ας είναι εις βάρος μου όλα. Δεν όχι, έλεγε ότι όχι, θα φύγει. Είχε όμως κάποια όνειρα για τη ζωή της. Τι ήθελε να κάνει. Όχι, δεν ακούσαμε. Αν το είχε μυστικά και δεν. Αφού γελαστά με τη μητέρα της και με τον αδερφό της πηγαίνανε μαζί σε ζαχαροπλαστείο, σε δίσκο. Εδώ στο Πολύκαστρο η ζωή για την νεολαία πώς είναι. Από δουλειές όχι τόσο, αλλά από διασκεδάσεις αρκετές. Ένας νέος δηλαδή μπορεί να ζήσει στο Πολύκαστρο άνετα. Από δουλειές μιλάτε. Mm-hmm. Αν δεν έχει από τον πατέρα και από τη μητέρα, δύσκολα. Δύσκολα. Συνήθως οι νέοι δηλαδή όταν δεν έχουν δουλειά από τον πατέρα και τη μητέρα τι κάνουν, φεύγουν. Ή θα φύγουν αλλού ή θα ρεμεύουν τον πατέρα και τη μητέρα. Αλλιώς ζωή στους νέους δεν νομίζω. Δηλαδή είναι καταδικασμένα τα παιδιά εδώ, όπως και σε άλλες επαρχίες και σε άλλες κομμουνίες. Τι δουλειά να κάνουν εδώ τώρα και τα χωράφια λίγο έστειψαν. Στην αρχή δώσανε 30 στρέμματα, τα έδωσε τα παιδιά του τα 30, σιγά σιγά ξαφανιστήκαν και τα χωράφια. Δεν έχει ζωή έτσι. Γι' αυτό σπουδάζουν όλα, αλλά και πού θα πάνε για αυτά τα σπουδαγμένα δεν ξέρω. Μάλιστα. Ναι. Άσχημα τα πράγματα με λίγα λόγια για τους νέους. Για τους νέους δύσκολα είναι. Από διασκέδαση βέβαια από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχει. Διασκεδάζεις, αν υπάρχουν τα πορτοφόλια των πατεράδων, διασκεδάζουν καλά. Κάποια στιγμή τι αλλάζει στη ζωή της οικογένειας. Τι νέο έρχεται και από εκεί πέρα τα πράγματα παίρνουν έναν άλλο δρόμο. Τώρα δεν ξέρω αν, το πω, αν πρέπει να το πω ή όχι αυτό, αλλά αυτά λέγανε όταν έτυχε σε μένα που ήρθα στο σπίτι, ότι δήθεν τους βάζει με το ζόρι να δουλεύουν ο πατέρας τους, ξέρω εγώ, τους έκανε κουμάντο, αλλά εγώ νομίζω ότι όλοι οι πατεράδες κάνουν κουμάντο στα παιδιά. Ακριβώς. Γιατί αν δεν κάνει ο πατέρας κουμάντο στα παιδιά, ποιος θα κάνει. Παραπονιόταν δηλαδή ότι δούλευαν με το ζόρι. Δήθεν τους έκανε κουμάντο, κάνει εκείνο, κάνει τ' άλλο. Σαν γονιός, οπωσδήποτε, νομίζω όλοι το κάνουν αυτό. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω. Απλώς τα παιδιά βλέπουν τη ζωή από μια διαφορετική σκοπιά. Αυτοί θέλουν να τους αφήσει ανεξάρτητος. Για να σε αφήσει ανεξάρτητος ένας γονιός, πρέπει να έχεις κάποιους πόρους, να ζήσεις μόνος, οικονομικούς πόρους. Ο πατέρας και η μητέρα είναι δύο άνθρωποι που ασχολούνται με τα χωράφια και μόνο με τα χωράφια. Είναι αγρότες. Τώρα είναι συνταξίους, ναι, οπωσδήποτε. Ο κύριος Βάγγελμα είναι αυτό. Είναι συνταξίους στο ΟΓΑ. 28.000 το μήνα. Αυτά είναι. Με αυτά προσπαθούν να περάσουν οι άνθρωποι. Και με δυσκολία από ό,τι μάθαμε, έτσι μεγάλωσαν τέσσερα παιδιά. Βέβαια. Δεν είναι εύκολο σήμερα να μεγαλώνεις τέσσερα παιδιά. Φτωχή, να τα φτάνεις στην ηλικία που τα έφτασα. Βέβαια. Αλλά τίμια. Ωραία. Πάντα τίμια. Ωραία. Δευτέρα Λυκείου έμεινε σε ένα μάθημα ή σε δύο θα σας γελάσω. Και είπε η καθηγήτρια, θα περάσουν. Και εκεί σκάλωσε με τον Μιχάλη, τον γαμπρό. Και παντρεύτηκε στα Χανιά. Έχω την αίσθηση ότι θα περάσουμε σήμερα μια καυτή βραδιά με πολλές συγκινήσεις. Το λέω αυτό γιατί ήδη έχουν αρχίσει κάποιοι και παίρνουν πάρα πολύ τηλέφωνο. Μας μιλάνε για μια κοπέλα που μοιάζει πάρα πολύ με την Κατερίνα. Το λέω όμως παράλληλα αυτό διότι είναι μια κλασική περίπτωση, θα έλεγα, από την εμπειρία που έχουν αποκτήσει κάνοντας την εκπομπή 4 χρόνια, μιας κοπέλας μιας μικρής επαρχιακής πόλης που ίσως ήθελε να ανοιχτεί στον κόσμο. Ίσως πιαζόταν και λίγο από το σπίτι της, θα τα δούμε τώρα όλα αυτά τα πράγματα. Και μέσα από το γάμο της, ίσως βρήκε αυτή τη διέξοδο και άρχισε την περιπλάνηση. Και να λοιπόν που μπλέκονται κάποια στιγμή και τα Χανιά στη μέση, εκεί πέρα γνώρισε και έμεινε με τον άνθρωπό της τον πρώτο καιρό που παντρευτήκανε. Θα πάμε σε λίγο στα Χανιά, αλλά ελπίζω να είμαστε τυχεροί. Θα ήθελα όμως έτσι μερικά στοιχεία ακόμη να συμπληρώσω. Ακούστηκε λοιπόν ότι κάπου εσείς την. Πιέζατε την Κατερίνα λιγάκι να δουλεύει στο χωράφι και τέτοια πράγματα. Να μιλήσουμε καθαρά. Όχι, πάντα ποτές. 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 Εγώ σας πιστεύω. Ποτές. Αυτά, ναι, τα άκουσα και. Ναι. Ποτές. Και είχε φιλινάδες, κάνα δύο-τρεις, αλλά από οικογένειες, όχι σαν εμένα. Εγώ είμαι τίποτα. Να εργαστώ δεν μπορώ. Όχι, δεν είστε τίποτα. Ναι. Είστε όλοι καλύτερο... ίσιοι. Είσαι... Ναι. Δεν υπάρχουν τίποτα και μεγάλοι. Είμαστε όλοι. Καλή οικογένεια του Παπαδόπουλου. Αυτός έχει εργοστάσιο. Mm-hmm. Ναι, και πήγαινε μαζί με την. Δεν ήταν κλεισμένη στο σπίτι της, δηλαδή, η Κατερίνα, με την έννοια μην βγεις έξω, μην αργήσεις. Είχε μια κάποια ελευθερία.
Από μικρή, ναι, την προσέχαμε. Μετά, ύστερα, είχε λίγες φιλνάδες. Δύο-τρεις ήταν. Περισσότερο... Εκεί στο Πολύκαστρο. Ναι. Στο Πολύκαστρο. Ναι. Μάλιστα. Εσείς, που... Να μιλήσω, να ρωτήσω το θείο της. Υπάρχει μια αλλαγή στην Κατερίνα. Από εκεί πριν ένα κορίτσι καλό, του σχολείου, γλυκό, ήσυχο κλπ. Ξαφνικά βλέπουμε μια Κατερίνα να ρίχνει τα τείχη, να διαρριγνεί τα δεσμά της και να βγαίνει, να φέγει από το σπίτι της και να περιπλανιέται μάλιστα και τη νύχτα. Πού εσείς αποδίδετε αυτή την αλλαγή της Κατερίνας, τη συμπεριφορά της? Κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι πήρε από τον άντρα της, διαταγές του αντρός της, νομίζω. Από τον Μιχάλη. Νομίζω. Από τον Μιχάλη. Γιατί αυτή ήταν ήσυχο κορίτσι. Ήσυχο κορίτσι. Δεν είχε τέτοιες ιδέες. Ο Μιχάλης, ο οποίος δεν εμφανίζεται να δουλεύει σχεδόν ποτέ. Έτσι. Έτσι έμαθα από τον αδερφό μου. Πολύ δεν το γνώριζα. Δύο ώρες είναι. Δούλευε η Κατερίνα. Και ο αδερφός ο Προκόπης. Και ο αδερφός της Κατερίνας, ο γιος, όταν ήταν μαζί τους. Ο Μιχάλης δεν φαίνεται να δουλεύει και πολύ. Δηλαδή περισσότερο κάθεται. Πολύ. Να απαντήσω. Παρακαλώ. Πολύ όχι. Καθόλου. Καθόλου. Πολύ δηλαδή. Όχι. Καθόλου. Ξεποπούλησε το γιο μου, τον Προκόπη. Και την Κατερίνα την έστειλε σε μπαρ. Μάλιστα. Δεν θα πω περισσότερο. Θα τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, γιατί δεν πρέπει, δεν πρέπει να κατηγορούμε και ανθρώπου. Θα τα δούμε όλα δεν αυτά. Δεν κατηγοράω. Έτσι. Η αλήθεια κάπως λίγο να λέγεται. Ναι. Λίγο. Πρέπει. Λίγο. Να μας πει ο άλλος ο θείος. Δεν θα πω περισσότερο. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε η Κατερίνα με τον Μιχάλη και τον Προκόπη εδώ στην Αθήνα. Μάλιστα. Στο σπίτι σας. Δύο φορές. Δύο φορές. Πότε έγινε αυτό? Χρονολογία δεν ξέρω. Έχει γύρω στα 3-4 χρόνια. 3-4 χρόνια. Ακόμη δεν είχε χαθεί από το σπίτι σας η Κατερίνα. Δεν είχατε χάσει επικοινωνία μαζί της. Όχι. Επικοινωνούσε μαζί σας η Κατερίνα. Μάλιστα. Όταν πήγε στο θείο της στην Αθήνα. Ναι. Στο περίπου ήταν. Στο περίπου. Στο περίπου στα όρια εκείνα. Τους βρίσκαμε εμείς. Στα όρια. Τους βρίσκατε εσείς. Εμείς. Όταν ήταν εδώ στην Αθήνα, πώς τους είδατε? Δουλεύανε, κάνανε κάτι ή ψαχνόντουσαν? Καταρχήν δεν ήρθαν για δουλειά. Δεν ήρθαν για δουλειά. Ήρθαν εκεί να καθίσουν και σκεφτόσανται να παντρευτούν. Α, μάλιστα. Καθίσανε 2-3 μέρες στο σπίτι, μετά φύγανε. Δεν ξέρω για πού πήγανε και δεν τι κάνανε. Πουθενά. Μετά ξαναήρθανε πάλι, δεν ξέρω πόσο χρονικό διάστημα. Ξαναήρθαν πάλι και επειδή ήταν άρρωστη η γυναίκα μου. Δεν κάτσανε πολύ. Τους είπαμε, ναι, όχι, τους είπαμε δεν μπορείτε να μείνετε εδώ πέρα και το σπίτι μικρό και τους δώσαμε λεφτά να πάνε στο ξενοδοχείο. Μάλιστα. Για πέστε μου τώρα, τρεις νέοι άνθρωποι. Ο Προκόπης, η Κατερίνα, τα δύο αδέλφια και ο Μιχάλης, ο σύζυγος Κατερίνας. Κυκλοφορούν, έρχονται σε εσάς, δεν δουλεύουν, ζητάνε να μείνουν. Πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι στο διάστημα αυτό? Δεν ξέρω. Δούλευε η Κατερίνα, δούλευε ο Προκόπης, δεν ξέρω. Εγώ πάντως εκ μέρους μου τον είπα τον Προκόπη ότι κάνει λάθος που είναι μαζί. Ο αδερφός. Έπρεπε να φύγει, ναι. Μάλιστα. Και τελικά έφυγε γύρω στο σπίτι του ο Προκόπης όταν τον ψάξαμε εμείς. Έφυγε πολύ αργά. Πολύ αργά. Όταν τον ψάξαμε εμείς. Αν ξεποπουλήσατε καμιά κότα ή χήνα, το ξεποπουλήσατε. Δεν έφυγε τίποτα. Μάλιστα. Στον Προκόπη. Έστω. Ευχαριστώ. Καλή οργά, ευχαριστώ και αυτό που εσείς. Να είστε καλά. Θέλω να πάμε τώρα λιγάκι στο Πολύκαστρο και πάλι. Εκεί πέρα είναι η Μαρία Ιαχνάκη και έχει δίπλα της τον Προκόπη, τον αδελφό της Κατερίνας, ο οποίος είχε χαθεί μαζί της, τώρα βρίσκεται σπίτι του, ψάχνει και αυτός την αδελφή του. Έτσι. Μαρία, ήθελα να, αν μπορεί να δώσει μια απάντηση ο Προκόπη στο ερώτημα που έκανα πριν από λίγο. Αυτοί οι άνθρωποι για πάρα πολύ καιρό, τρία παιδιά, δύο παλικάρια και η Κατερίνα, κυκλοφορούν στα Χανιά, στη Ρόδο, στην Αθήνα, ζητάνε στέγη κλπ. Δουλεύουν ή δεν δουλεύουν? Πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι? Όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Προκόπη, άκουσες τι ρώτησε ο κύριος Χαρδαβέλλας. Ήταν αρκετό το διάστημα που ήσασταν μακριά από το σπίτι, εσύ, ο Μιχάλης και η Κατερίνα. Mm. Όλο αυτό λοιπόν το διάστημα, τι κάνατε, πώς ζούσατε? Την πρώτη φορά που φύγαμε από τα Χανιά, πήγαμε, ορίσαμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ήμασταν στον δρόμο. Παγκάκια, σε αυτοκίνητο. Δηλαδή δεν δουλεύανε. Ζούσατε έξω στον δρόμο. Ναι. Και δεν τώρα. Και αυτή η κατάσταση τα χρήματα που τα βρίσκατε για να επιβιώσετε? Μερικοί στον δρόμο μας δίνανε. Μάλιστα. Φοβάται. Ζούσαν οι άνθρωποι στον δρόμο? Λίγοι. Που κανένας. Όχι όλοι. Μάλιστα. Μαρία, φοβάται, ναι, κάτι να ρωτήσεις. Ναι, φοβάται ότι μπορεί αυτό να συμβαίνει τώρα και με την αδελφή του, δηλαδή πάλι έτσι να βρίσκεται στον δρόμο, στα παγκάκια, στα αυτοκίνητα, ή την είδε να δουλεύει πουθενά αλλού
Για να μας απαντήσει. Πιστεύεις ότι και τώρα που είσαι μακριά από την Κατερίνα, συνεχίζει η Κατερίνα και ο Μιχάλης να κάνουν αυτού του είδους τη ζωή ή δουλεύει κάπου αλλού, βρίσκει κάπως αλλιώς χρήματα? Δεν νομίζω να είναι στο δρόμο τώρα. Πρέπει να δουλεύει σε μπαρ. Μάλιστα. Δηλαδή κάποια στιγμή μετά από αυτή την τηλεπορία του δρόμου, η Κατερίνα άρχισε να δουλεύει σε νυχτερινά μαγαζιά, σε μπαρ, έτσι? Ναι, δεν δουλεύει κανένας. Ούτε ο άντρας της δούλευε. Ούτε ο άντρας της δούλευε. Ούτε ο Μιχάλης δούλευε. Ο Μιχάλης εργαζόταν? Από τότε που έγινε το ατύχημα δεν δούλευε. Μάλιστα. Εντάξει, δηλαδή, Μαρία. Εσύ όσο καιρό θυμάσαι αυτό το τρίο, Μιχάλη, Κατερίνα και Προκόπη, δούλευες μόνο εσύ και η Κατερίνα και ο Μιχάλης? Πρώτα δούλευε μόνο η Κατερίνα. Και μετά και εσύ? Μετά δούλευα εγώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Μέχρι εκείνη λοιπόν τη στιγμή που τουλάχιστον ο Προκόπης ήταν μαζί, εργαζόταν μόνο ο Προκόπης και η Κατερίνα. Ο Μιχάλης προς το παρόν καθόταν. Θα έρθουμε σε λίγο και πάλι κοντά σας και είναι αυτό που έλεγα λίγο πριν, ότι έχουμε εδώ πέρα μια περίεργη σχέση όπου ο σύζυγος Κατερίνας δεν εργάζεται. Στην αρχή ζουν σε παγκάκια και ζητιανεύοντας. Κάποια στιγμή δουλεύει ο αδελφός της Κατερίνας και η Κατερίνα και ζουν και οι τρεις. Ο Μιχάλης δεν δουλεύει καθόλου. Κάποια στιγμή ο Προκόπης γυρνάει σπίτι του, μένει η Κατερίνα με τον άντρα της και τώρα στην φάση αυτή πιθανότατα η Κατερίνα να δουλεύει σε κάποια νυχτερινά μπαρ και να έχει εμπλακεί μέσα σε όλη αυτή την ιστορία της νύχτας. Γι' αυτό και αν κάνουμε την εκπομπή αυτή, γι' αυτό και ήρθαν εδώ πέρα οι άνθρωποι της για να την αναζητήσουν. Και επειδή σε μία ολόκληρη περίοδο τους βλέπουμε να είναι στην Θεσσαλονίκη, εκεί πέρα ήταν ο Προκόπης όταν έμαθε ότι τον αναζητούσαμε και γύρισε σπίτι του, και επειδή πιθανότατα να είναι στην Κατερίνα ακόμα η Κατερίνα με τον Μιχάλη, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τη φίλη μου την Νατάσα την Ποζίνη, την ανταποκρίτρια του Σταρ στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι σε επιφυλακή για να κινηθεί ανάλογα με τις πληροφορίες που θα έχουμε. Γεια σου, Νατάσα, από την Αθήνα. Γεια σου, Νατάσα. Κυρίες και κύριοι, Κώστα, καλησπέρα. Ναι. Θέλω να πω κι εγώ ότι ανά πάσα στιγμή θα είμαστε εδώ κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Όποια πληροφορία θα έχουμε και από τηλεθέατες, οι οποίοι πολλοί είναι αυτοί που τηλεφωνούν στο γραφείο της Θεσσαλονίκης και μπορέσουμε να τις αξιοποιήσουμε, θα σας τις μεταδώσουμε και μπορούμε να κινηθούμε επίσης έξω. Υπάρχει βέβαια και ένα δίκτυο, Κώστα, συναδέρφων σε όλους τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας και της Μακεδονίας, από την Καβάλα, την Κομωτινή, το Κιλκής και τη Βέρεια. Οπότε, αν τα παιδιά είναι εκεί, αν τα ίδια θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, ό,τι πληροφορίες θα υπάρξουν, στην πορεία θα σας μεταδώσουμε και αυτές. Θα κινηθούν δηλαδή και οι συνάδελφοί μας από εκεί. Ευχαριστώ πολύ, Νατάσα, και θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σου σε λίγο. Να σας πω ότι από τα πάρα πολλά τηλεφωνήματα που έχουμε μέχρι στιγμής, να ακούσουμε ήδη το πρώτο. Είναι ένας άνθρωπος από το Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης, που πριν από ένα χρόνο μας λέει ότι φιλοξένησε εκεί την Κατερίνα, τον Προκόπη και τον Μιχάλη. Να τον ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Γεια σας, Νίκος λέγουμε. Ναι, κύριε Νίκο. Καταβέλα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ακούω. Στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, περίπου στους 18 μήνες, 17 μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Γύρω στους 3 με 4 μήνες ερχόταν στο μαγαζί μου και τρώγανε. Τα τρία παιδιά, ο Προκόπης, η Κατερίνα και ο Μιχάλης. Ή, ναι. μόνο η Κατερίνα με τον άλλο. Και οι τρεις ερχόντουσαν. Μάλιστα, όταν δεν ήταν η κοπέλα, δεν μπορούσαν να πληρώσουν αυτή τα παιδιά, τα δύο τα αγόρια. Ο ένας ήταν αδερφός της κοπέλας και ο άλλος ήταν μάλλον ο άντρας. Ο άντρας. Δεν μπορούσα... έσαιρνε και το πόδι ο ένας. Ναι. Ο αδερφός μου να δούλευε γκαρσόν, μου φαίνεται, στη νύχτα. Μάλιστα. Αλλά δούλευε μόνο η κοπέλα σε νυχτερινή δουλειά, σε μπάρμαλ. Ναι, και είχε τα λεφτά αυτή γι' αυτό, δεν είχαν να πληρώσουν τα. Αυτή είχε τα χρήματα και τρώγανε μια φορά την ημέρα, αλλά τρώγανε από 2-3 μερίδες ο καθένας. Μάλιστα. Νοικιάσανε ένα σπίτι εδώ στο Καλοχώρι. Ναι. Αφήσαν κάποια ενίκεια, είχαν πάρει κάτι έπιπλα, δεν τα είχαν πληρώσει, τα αφήσαν έτσι και φύγανε. Αυτά γίνανε πριν από. Γίνανε πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Περίπου, ναι. Μάλιστα. Η σχέση μεταξύ τους ποια ήταν, την καταλάβατε, καλή, η κακή? Σχέση, η κοπέλα φαινόταν πολύ καλή, πολύ φιλότιμη και ο αδερφός καλό παιδί, αλλά ο άντρας φαινόταν λίγο. Όχι, δεν πρέπει να έχει δουλέψει τη ζωή του ποτέ αυτός ο άνθρωπος. Μάλιστα. Φαινόταν ένας άνθρωπος ότι εκμεταλλεύεται την κοπέλα, έτσι φαινόταν. Ο αδερφός πιστεύω ήταν ένα καλό παιδί, δούλευε στη νύχτα γκαρσόν, προσπαθούσε εμπάσχετος να κρατήσει λίγο, ξέρω εγώ, τα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά αυτή. Ο άντρας ειδικά ήταν διαλυμένος. Και η κοπέλα μάλλον δούλευε σε μπαρ. Η κοπέλα δούλευε σε μπαρ, μάλλον ερχόταν με ένα μίνι κοντό. Μάλιστα. Αυτή έβγαζε, πλήρωνε πάντα. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να σας πούμε ότι η Κατερίνα σήμερα, όπως λέει ο αδερφός που την θυμότανε από παλιά, έχει καστανόξανθα μαλλιά. Συνεπώς είναι κάπως αλλαγμένη από τη φωτογραφία που βλέπετε. Και το λέω αυτό για να βοηθηθείτε και εσείς να μας τηλεφωνήσετε. Τα μαλλιά της δεν είναι μαύρα, είναι καστανόξανθα. Και είναι αυτή η Κατερίνα η οποία αναζητάμε σήμερα το βράδυ.
και αυτή είναι επίσης ίδια, είναι η Κατερίνα και αυτή, με άλλο χτένισμα, με άλλο look θα έλεγα, κάπως πιο μακιγιαρισμένη. Εν πάση περιπτώσει, όσοι έχετε πληροφορίες για την Κατερίνα, πρέπει να βοηθήσουμε αυτή την κοπέλα να επικοινωνήσει με τον πατέρα της σήμερα και με την εκπομπή μας, για να μπορέσουμε έτσι να γεφυρώσουμε και ένα χάσμα που υπάρχει. Να περάσουμε τώρα στην επόμενη ενότητα, καθώς μέσα τα τηλέφωνα έχουν ανάψει. Θα ακούσουμε πολλά τηλέφωνα στην ίδια της εκπομπής και θα βοηθηθούμε όλοι πάρα πολύ. Να περάσουμε στην επόμενη ενότητα. Και η επόμενη ενότητα αφορά την περίοδο που η Κατερίνα παντρεύεται με τον Μιχάλη και φεύγουν από το σπίτι τους. Και αρχίζει τότε η μεγάλη περιπέτεια. Αρχίζει μια ανηφόρα που σταματημό δεν έχει. Θα έκανε ένας Γολγοθάς για την Κατερίνα, αλλά και για τον αδελφό της, τον Προκόπη, που την ακολουθεί σε αυτήν την έξοδό της από το σπίτι. Ο Προκόπης όμως γύρισε σπίτι του, η Κατερίνα παραμένει κάπου χωρίς να έχει επαφή καμία με το σπίτι της. Πάμε λοιπόν σε αυτή την εποχή που η Κατερίνα παντρεύεται και ξεκινάει η μεγάλη της περιπέτεια. Άλλαξε στη ζωή της οικογένειας, ενώ όλα πήγαιναν μια χαρά. Ναι. Είχατε καλή σχέση με τα παιδιά σας. Μπράβο. Ο Προκόπης στα χωράφια χωρίς διαφωνίες. Η Κατερίνα ένα ζωντανό στολίδι, όπως μου είπατε, μέσα στο σπίτι σας. Ναι. Τι έρχεται και αλλάζει στη ζωή σας? Ήρθε κάποιο νέο άτομο? Τι συνέβη? Ήρθε αυτό που πήρε, τον γνωρίσαμε, τον Μιχάλη. Και πήρε τον Μιχάλη. Δεν ήξερα, ναι. Δεν ξέραμε, εμείς είμαστε. Το αθώο το πολύ πιάνεται, εντάξει. Καλό το παιδί, δεν το κατηγοράω καθόλου. Πού τον γνώρισε η Κατερίνα αυτό? Η μάνα της από εδώ είναι, εκεί στα Χανιά. Φεύγεις μαζί με την Κατερίνα και πάτε στα Χανιά. Από εκεί και έπειτα, τι γίνεται? Πότε αραβωνιάστηκε το Μιχάλη και πότε ακολουθήσατε αυτό το δρόμο και την πορεία μέχρι να φτάσουμε το που φτάσαμε σήμερα? Τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι. Ήρθαν οι γονείς μου κάτω, μετά φέρνανε ύπλα και τέτοια. Για να μείνω εκεί και μετά έγινε ο αραβώνας. Μετά έγινε ο αραβώνας εκεί στα Χανιά. Στα Χανιά, στα Πεδρικά. Κάποια στιγμή υπήρξε και μια παρεξήγηση μεταξύ των γονιών σου και των γονιών του Μιχάλη. Μετά τον αραβώνα, η μάνα του, επειδή δεν τον άκουγε ο Μιχάλης, άκουγε την αδερφή μόνο, κάπου πειράχτηκε αυτή. Και άρχισαν οι φασαρίες. Και άρχισαν να μάλλουν. Τους παντρέψαμε με το καλό ένα. Πάρα πολύ φτωχικό, βέβαια, εντάξει. Στο σπίτι, κλειστό σου γάμο. Όχι γάμο, πολιτικό. Κλειστό σου χώρο εκεί πέρα, στο συμπέθρο. Περνάει μια εβδομάδα. Εγώ φεύγω. Εγώ πήγαινα και την ίδια μέρα. Κούτσα έφευγα. Περνάει μια εβδομάδα, περνάει δύο εβδομάδες, περνάει ένα μήνα. Πότε θα δουλεύω, πήγαινα εγώ. Κάθε μήνα περίπου και δύο φορές πήγαινα. Στην Κρήτη. Ναι, για να δω. Πώς πάει η κόρη σας? Ναι. Και βλέπω τα πράγματα, 1,5-2 χρόνια πέρασε, με γελούσε. Δεν δουλεύει. Γελούσε, με αγκάλιζε, με φιλούσε. Μπαμπά με έλεγε. Εμένα, εγώ δεν με. Να. Πότε θα δουλέψει, την άλλη εβδομάδα. Περνούσε η εβδομάδα, περνούσε ο μήνας, περνούσε μήνα, εβδομάδες, 1,5 χρόνο. Τι υπόμονη να κάνεις παραπάνω? Με την ορειμία του Μιχάλη και της Κατερίνας. Θα έφευγε ο οικογενειακός και θα πήγαινε εκεί στο. Φεύγει όλη η οικογένεια για τα Χανιά. Ναι. Και εκεί τα πράγματα δυστυχώς δεν έρχονται όπως τα περιμένω. Αλλάξανε. Έτσι. Ο Μιχάλης εργαζόταν εκεί? Δεν νομίζω, δεν άκουσα να πούν καμιά φορά ότι εργάζεται. Οπότε ο πατέρας και η μητέρα πρέπει να βοηθάνε και την οικογένεια του Μιχάλη και της Κατερίνας, με λίγα λόγια. Ναι, αλλά αυτοί νομίζω δεν βοηθούσαν και βοηθούσε μόνο ο αδερφός μου. Μόνο ο αδερφός μου. Και ύστερα τράκαρε κιόλας. Δεν δούλευε ότι ήταν στα καλά του. Αφού τράκαρε κιόλας, πού να δουλέψει. Οπότε έρχονται όλα ανάποδα. Όλα ανάποδα. Και κάποια στιγμή ο αδερφός σας επιστρέφει στο Πολύκαστρο. Ναι, ήθελε να φέρει την Κατερίνα εδώ, δεν ερχόταν και επέστρεψε αυτός. Γύρισε λοιπόν ο πατέρας και η μητέρα και άφησε την Κατερίνα με τον άντρα της. Εντάξει, λογικό είναι, έμεινε με τον άντρα της από μια πλευρά. Ο Προκόπης τι γίνεται, έρχεται πίσω με τους γονείς? Εγώ νομίζω ότι τον ξεγέλασε ο Μιχάλης, γιατί είπαμε αυτή ήταν λίγο κλειστή, αλλά εκείνος ήταν πολύ ανοιχτός. Σαλτσαδόρος που λένε. Τον ξεγέλασε φέτος και τον είπε ότι έλα μαζί μας, εμείς θα ζήσουμε καλά, θα βγάζουμε δεν ξέρω πόσα. Κατά τη γνώμη μου δηλαδή, έτσι νομίζω. Να είναι αυτός ο λόγος. Τώρα ποια είναι η πραγματικότητα? Έτσι λοιπόν ο Προκόπης και η Κατερίνα ζουν στα Χανιά για ένα διάστημα. Δούλευα σε κάβα, οδηγός ήμουν. Ναι.
Και δούλευα εκεί. Μάλιστα. Ο Μιχάλης εργαζόταν? Όχι. Η Κατερίνα? Ούτε η Κατερίνα. Και ποιος του συντηρούσε? Εγώ δούλευα στην Κάβα. Αλλάζαμε συνέχεια σπίτια, μα βρίσκανε. Φεύγαμε, πηγαίναμε αλλού, ξανά πάλι. Προκόπη, εσένα δεν σε ενοχλούσε που εργαζόσουν και τα χρήματά σου, σχεδόν όλα τα χρήματά σου τα κατέθετε στο σπίτι της Κατερίνας και του Μιχάλη? Αυτό είχε ένα δικό του σπίτι. Εσένα δεν σε ενοχλούσε που όλα τα χρήματα έδινες εκεί? Δεν το σκεφτόμουν και πολύ. Δεν το σκεφτόσουν έτσι. Ήθελες να βοηθάς την αδελφή σου? Λόγω αδυναμίας. Σε έχεις αδυναμία της Κατερίνας? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πιστεύεις ότι αυτή η αδυναμία σου ήταν αιτία και την ακολούθησες την Κατερίνα αλλά και τον Μιχάλη? Είναι γι' αυτό. Και αυτό είναι ένας λόγος που ακολούθησα. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα στα Χανιά. Η Κατερίνα και ο Μιχάλης αλλάξανε κάποια σπίτια. Εσύ εργαζόσουν να τους έδινες τα χρήματα για να τους συντηρείς. Ερχόταν ο πατέρας του παρακολουθούσε τη δουλειά, το ασχολούσα. Γιατί έπαιρνα το αμαξάκι τη δουλειά και πήγαινα σπίτι και με παρακολουθούσε. Για ποιο λόγο σε παρακολουθούσε ο πατέρας? Για να μάθουν που είναι. Για να μάθουν που είναι. Για να μάθουν που είναι ο Μιχάλης, Κατερίνα και εσύ. Ναι, τι ήθελαν δηλαδή να μάθουν? Να μάθουν που είστε για ποιο λόγο? Για να έρθουν εκεί. Να ζουν. Έγινε κάνα δύο φορές. Την μια φορά που ήρθαν, μάλωσαν. Τι ήθελαν? Ήθελαν πίσω το Μιχάλη, δηλαδή? Ναι, να χωρίσω. Ο Μιχάλης όμως δεν ήθελε να χωρίσει με την Κατερίνα, από ό,τι φαίνεται. Κανείς δεν ήθελε, ούτε ένας ούτε άλλος. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, στην Κρήτη, στα Χανιά, υπήρχε ένα άσχημο κλίμα. Είχε δημιουργηθεί ένα άσχημο κλίμα. Καυγάδες. Πολύ άσχημο. Είχα αστυνομίες με όπλα, απαγωγές και τέτοια. Απαγωγές? Είχαν έρθει, ήμασταν στα Χανιά, έξω από τα Χανιά, και ήρθαν να τον πάρουν τον Μιχάλη. Μάλιστα. Είχα ένα ξάδερφο, είχε όπλα αυτός, και ήρθαν να τον πάρουν. Με τα αδέρφια του μαζί. Είδα αστυνομία μετά, έφυγε. Δεν είναι τίποτα. Νοικιάζουν έξω από τα Χανιά. Ένα μεγάλο πελώριο σπίτι, 105.000. Ποιος τον νοικιάζει? Πάντα τα χωράφια μας. Ο Μιχάλης μεσολάβησε και εμείς πληρώναμε. Εγώ πούλησα χωράφια, τα αστέρια όλα. Ένα σπίτι δηλαδή 105 τετραγωνικά στα Χανιά. Εκτός τα 45 που δίναμε εμείς. Και γλάστηκα. Και ποιος τα πήγε όλα αυτά? Εμείς. Εγώ προσπαθούσα να τα βρω, αφού με κοροϊδεύει και δεν δουλεύει. Να κάνω κάτι άλλο. Έλεγα την Κατερίνα, δεν καταλάβαινε την Κατερίνα. Δεν είναι ερωτευμένη μαζί του. Μα. Τον ήθελε. Άμα λέγεται έρωτας αυτός, τότε δεν. Ίσως να ήταν τυφλός έρωτας. Τυφλός, μηδέν, τίποτα η Κατερίνα. Να. Τον Προκόπη, μάλλον τον έλεγα: Προκόπη, έλα στο σπίτι, η Κατερίνα αφού τον αγαπάει, ας καθίσει εκεί, αφού της αρέσει αυτή η ζωή. Εμένα δεν. Εγώ δεν. Και εκεί ενδεχομένως τον κράτησε ότι έφυγε από ένα μικρό χώρο και πήγε σε κάτι καλύτερο. Αυτό, όπως ακούω εγώ για την Κρήτη, ότι είναι η μαγευτική πόλη. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω. Μάλλον είναι αυτός ο λόγος. Η Κρήτη όντως είναι μαγευτικό νησί και τα Χανιά είναι πολύ όμορφη πόλη. Είχα βαρεθεί δουλειά και χωράφια. Είχες βαρεθεί δηλαδή τη ζωή εκεί στο Πολύκαστρο, με λίγα λόγια. Ναι. Τα χωράφια και το σπίτι σου. Δούλευα σε εργοστάσιο και τα απόγευμα πήγαινα στα χωράφια. Σιγά σιγά λοιπόν αρχίζουν τα προβλήματα για την Κατερίνα. Προβλήματα που ξεκίνησαν από το γάμο της. Είναι προφανές. Προβλήματα που θα έλεγα ήσαν να μεγενθύνονται εκεί στα Χανιά. Όταν οι οικογένειες δεν συμφωνούσαν ίσως σε μερικά πράγματα. Ένας πατέρας, ο πατέρας της Κατερίνας, που αναγκάστηκε να πουλήσει τα χωράφια του για να πληρώνει τα ενίκια που έμενε η κόρη του με τον σύζυγό της και τον αδερφό της. Έχουμε αρκετά τηλεφωνήματα. Προσπαθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή να προχωρήσουμε στην υπόθεση αυτή. Έχω την αίσθηση ότι βυθιζόμαστε κάπου μέσα στη νύχτα. Να ακούσουμε κάποια τηλεφωνήματα και γι' αυτό σας είπα πριν από λίγο ότι θα έχουμε σήμερα μια πολύ έτσι καυτή βραδιά, έντονη. Ίσως να δώσουμε, αν χρειαστεί να δώσουμε κάποια μάχη, θα το παλέψουμε. Να ακούσουμε λοιπόν καταρχήν μια παλιά συμμαθήτρια της Κατερίνας που την είδε πριν από 3 μήνες στην Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Από Θεσσαλονίκη είχα τηλεφωνώ. Μάλιστα. Ήμουν συμμαθήτριά της στο δημοτικό. Mm-hmm.
Και στο γυμνάσιο, νομίζω ότι λίγο και αργότερα δεν συνέχισε αυτή. Ναι. Την είδα πριν τρεις μήνες, τελευταία φορά που την είχα δει. Εργάζομαι σε ένα κατάστημα στο κέντρο. Είχε έρθει με ένα νεαρό την πρώτη φορά αρκετά ψηλό και ευσωμό. Ναι. Καθώς και τη δεύτερη φορά με τον ίδιο πάλι νεαρό. Ναι. Τη δεύτερη φορά κατάλαβα ότι ήταν ζευγάρι, φορούσε βέρα κανονικά. Μάλιστα. Και φαινόταν πάρα πολύ καλά. Συγκεκριμένα πρέπει να ήταν την περίοδο των Χριστουγέννων. Ναι. Μιλήσατε καθόλου μαζί της? Όχι, δεν γιατί δεν ήξερα αν με θυμόταν ή όχι. Πάντως ήταν σίγουρα η Κατερίνα. Ήταν η Κατερίνα σίγουρα. Γιατί είμαι και από το ίδιο μέρος με την Κατερίνα, γι' αυτό. Την ξέρετε λοιπόν πάρα πολύ καλά. Ναι, ήταν πολύ καλά. Mm-hmm. Εντυμένη καλά. Ναι. Δεν και έδειχνε, ο δηλαδή. Κύριος το ίδιο και ο νεαρός που τη συνόδευε, γιατί πρέπει να ήταν η ίδια ηλικία με αυτή. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή ταλαιπωρημένη. Δεν έχει ταλαιπωρημένη. Όχι, όχι καθόλου. Πολύ περιποιημένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να ακούσουμε ακόμη ένα τηλεφώνημα μας τώρα για να δούμε πώς προχωράμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Από την Κεφαλονιά είστε? Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ακούμε. Καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Τι κάνει η ωραία Κεφαλονιά? Προσπαθούμε να τη διατηρούμε καθαρή. Το φυσκάρδο. Και σας περιμένουμε και εσάς. Το φυσκάρδο και τα μάτια σας. Εντάξει, ό,τι πείτε. Για πετε μου. Κοιτάξτε να δείτε, είναι η δουλειά μου αστυνομικός. Μάλιστα. Τα στοιχεία μου υπάρχουν μέσα στο κοντρόλ. Ναι. Από εκεί και πέρα υπήρξε, όχι σε μεγαλύτερο διάστημα από 40 μέρες, mm-hmm. κάποια κοπέλα η οποία δούλεψε σε ένα μπαρ της περιοχής. Μάλιστα. Κατά 99% εγώ προσωπικά είμαι σίγουρος ότι είναι η κοπέλα που ζητάμε. Η Κατερίνα, ναι. Επικοινώνησα με την κυρία που έχει το μπαρ. Μου είπε βέβαια ότι χρησιμοποιούσε το όνομα Σούλα. Ναι. Το μόνο που μπορώ να κάνω από πλευράς μου, σας ενημερώνω βέβαια, μην υπάρχει και κάποιο άλλο τηλεφώνημα, οπότε κάτι να ψάξουμε περισσότερο. Μάλιστα. Να ψάξω στο χώρο διαμονής, ναι, που μένει η κοπέλα αυτή, που έμενε τέλος πάντων. Και οπωσδήποτε θα σας ενημερώσω αν πραγματικά είναι η Κατερίνα. Πάντως για μένα είναι η Κατερίνα, άλλωστε και είναι η σύζυγός μου δίπλα. Η οποία από την πρώτη στιγμή της είπα ότι ξέρεις κάτι, αυτή η κοπέλα πρέπει να την ξέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Να λοιπόν που αρχίζουν και οι βοήθειες από ανθρώπους σε πολλά σημεία της Ελλάδας. Από ό,τι πληροφορούμε έχουν κινητοποιηθεί και τα Χανιά για την Κατερίνα. Και πάντοτε λέω ότι δεν γινόμαστε κυνηγοί κεφαλών και κυνηγοί ανθρώπων, αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι φανερό ότι η κοπέλα με τον σύζυγο και με τον αδελφό που κοιμόντουσαν σε παγκάκια και σε λεωφορεία και σε αυτοκίνητα χαλασμένα, ξαφνικά την βλέπουμε πριν από τρεις μήνες να είναι καλοντημένη, να είναι μια χαρά, που σημαίνει ότι έχει αρχίσει να δουλεύει στα μπαρ, έχει αρχίσει τη δουλειά στη νύχτα. Και όλα αυτά για μια κοπέλα αυγαλτή από το Πολύκαστρο Κιλκής, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να έχουν και αρκετούς κινδύνους. Βασικό πάντως παραμένει αυτό. Να δούμε αν είναι καλά η Κατερίνα, να δούμε αν είναι στη ζωή η Κατερίνα και από εκεί και πέρα, εάν θέλει να επικοινωνήσει με τους δικούς της ανθρώπους, θα επικοινωνήσει. Αλλιώς βεβαίως θα παραμείνει εκεί πέρα που βρίσκεται με τον σύζυγό της, με τον άντρα της, είτε είναι καλός είτε είναι κακός. Θέλω τώρα πάλι έτσι να έρθω κοντά σας λιγάκι για να κουβεντιάσουμε. Μέχρι να ακούσουμε κάποια καινούργια τηλεφωνήματα που οι συνεργάτες μου προσπαθούν να τα διασταυρώσουν και να τα ξεκαθαρίσουν. Εσείς τον Μιχάλη τον είχατε γνωρίσει, έτσι δεν είναι? Τον ξέρατε? Όχι καλά. Όχι καλά. Στις αρχές. Στις αρχές. Όταν παντρεύτηκε η Κατερίνα μαζί του, δεν ξέρατε τι άνθρωπος είναι? Άρχισα να μαθαίνω, αλλά δεν άκουγε η Κατερίνα. Δεν άκουγε η Κατερίνα. Άρχισα να μαθαίνω, δηλαδή την άλλη εβδομάδα θα δουλέψω, την άλλη. Δεν δούλευε. Και ποτέ δεν δούλεψε. Μάλιστα. Μετά σε 1,5 χρόνο χτύπησε, έσπασε και το. Χάλασε το μηχανάκι του γιού μου, και του Προκόπη. Το πόδι του. Ναι, και έσπασε το πόδι του. Και δεν δούλεψε καθόλου. Αφού ο καιρός δεν δούλευε, χτυπημένος δεν νομίζω. Πάντως η Κατερίνα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν τον παντρεύτηκε από συνοικέσιο, αλλά από έρωτα, έτσι δεν είναι? Τον ερωτεύτηκε, τον αγάπησε. Τον αδερφό, εκεί ερχόταν στο Πολύκαστρο αυτά. Ναι. Ναι. Τον αδερφό τη, τον Γιώργο. Δεν το ήξερα εγώ, μετά το έμαθα από τους γειτόνους, ναι, εκεί. Ότι με εκείνον ήθελε να. Να είναι. Να το πούμε αλλιώς, να ζευγάρω. Ναι, αγαπηθήκε. Με ποιον αδελφό? Με τον αδελφό του, με Μιχάλη. Τον αδελφό του Μιχάλη. Του Μιχάλη, τον Γιώργο. Ναι. Και αυτή το πλαγίως το στριμώξανε, δεν το θέλω τον Μιχάλη, έλεγε. Μάλιστα. Τα που άκουγα εγώ από την Κατερίνα. Ναι, ναι, ναι. Καλά τα παιδιά, δεν τα κατηγοράω. Καλά τα παιδιά. Ένα τεμπέλης, άμα είναι και δεν δουλεύει, είναι πολύ καλός.
Δεν είναι καλός, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όχι, αφού τον θέλει και κάνει και περνάει η Κατερίνα να πηδουλεύει στο μπαρ, σε μπαρ και να τον ταΐζει. Είναι κοπρόσκυλο. Ναι, είναι καθαρά κακό, ελληνικά κακό, μιλάω κακό, τώρα. Είναι πολύ κακό, ας μην λέμε καθαρά. Αλλά είναι κακό αυτό. Δεν ζητάω συγγνώμη. Για μια κοπέλα δεν... μικρή να. Για τον, για τον Μιχάλη δεν ζητάω συγγνώμη. Δεν ζητάω συγγνώμη. Όχι. Όχι. Είναι αυτό που λέω, να το πω αλλιώτικα, ότι δουλεύει. Μάλιστα. 1,5 χρόνο γύρω δεν δούλεψε και μετά που χτύπησε, πήγε να πάρει τσιγάρα, να πάρει τσιγάρα και, να, και χτύπησε πάνω στο φορτηγό. Έσπασε το φορτηγό. Για να μας πει και ο Θείος μερικά πράγματα. Εσείς αυτόν τον άνθρωπο τον έχετε γνωρίσει, τον Μιχάλη τον έχετε δει? Τρεις ώρες, δεν τον γνωρίζω. Δεν ξέρετε την ποιότητα του ανθρώπου και την προσωπικότητα του ανθρώπου. Τον κατάλαβα ότι πρέπει να είναι βαρύς, αλλά περισσότερα. Πιστεύετε ότι είναι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να σπρώξει την Κατερίνα στη νύχτα στα μπαρ προκειμένου να ζήσουν, δηλαδή θα διαφορούσε, θα εκμεταλλευόταν ποτέ τη γυναίκα του ως άνθρωπος προκειμένου να ζήσουν? Σύμφωνα με τα λεγόμενα του αδερφού μου, οπωσδήποτε ναι. Οπωσδήποτε ναι. Οπωσδήποτε ναι. Όταν δεν λέει ένας άνθρωπος καμιά φορά, ναι. Πρέπει σε εκείνο τον κλάδο να είναι, οπωσδήποτε. Θα προσέχουμε πάρα πολύ την ιστορία του Μιχάλη. Βλέπετε ότι δεν αποκαλύπτουμε το επιθετό του, ούτε τη φωτογραφία του. Δεν θέλουμε να τον καταγγείλουμε ή να τον εκθέσουμε, αλλά πρέπει να ψάξουμε μερικά πράγματα σε αυτήν την ιστορία που εμένα έχει αρχίσει και με ανησυχεί. Να ακούσουμε ακόμα ένα τηλεφώνημα. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι, ορίστε. Παρακαλώ. Με ακούτε? Ναι. Ναι, ορίστε. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Σας ακούω. Κύριε Καρναβέλα. Μάλιστα. Με ακούτε? Από Ρόδο είστε? Από Ρόδο. Μάλιστα, σας ακούω. Εγώ όχι από Ρόδο, στη Ρόδη μου ταξίδα, κύριε Καρναβέλα. Για πέστε μου λοιπόν, τι έγινε? Εγώ, κύριε Καρναβέλα, είμαι δημοσιογράφος μαθός από το Κιλκής. Μάλιστα. Και μάλιστα επειδή είμαι κάποιου detective συνεργάτης του κυρίου Μπακυρτζή που για τον Μπεν εσείς κάποτε ναι, 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 ναι. Μπακυρτζή. Θυμάμαι, θυμάμαι. Ένα ωραίο ρεπορτάζ. Μάλιστα. Ο κύριος Μπακυρτζής θα βρει τον Μπεν σίγουρα. Μακάρι. Πέραν αυτό, κύριε Καρναβέλα, λέγομαι Γιάννης Ηλιάδης, είμαι από το Κιλκής, πατριώτης σχεδόν με αυτό το παιδί. Ναι. Η μάνα του Άντζα Νικοπούλου από το πολύ κάστρο, αυτή η κοπέλα η Χαραμοπούλου. Ναι. Εγώ πολιτευτή με τις ξέρω όλες και τους ξέρω όλους όλων των ομών, σαν ναι. Του Συμπιλίδη. Ναι. Πήγαινα στη Ρόδο τα Χριστούγεννα για δύο μέρες. Τώρα τα Χριστούγεννα αυτά. Επειδή έχω έναν αδερφό λίγο ευπαθή, δεν μπορούσα να καθίσω. Τα Χριστούγεννα αυτά. Στο αεροπλάνο τη γνώρισα εγώ αυτήν την κοπέλα. Μάλιστα. Και το παιδί που η μάνα του είναι από το πολύ κάστρο. Ναι. Μετά από λίγο του είδα στην παραλία από δύο μέρες. Στη Ρόδο. Φεύγοντας. Στη Ρόδο. Στη Ρόδο, ναι. Μάλιστα. Πότε έγιναν αυτά? Αυτά 27 του μηνός, Δεκεμβρίου. 27 Δεκεμβρίου. Μένανε στη Ρόδο ή ήταν περαστική, ξέρετε? Εγώ ένα γιατί την είπα, δεν με γνώρισε, λέω από Τούμπα είμαι εγώ. Γιάννης Ηλιάδης, λέω, με λέει, σε ξέρω καμιά φορά από τηλεόραση που σε βλέπω στα πηγή για στα quiz. Τι κάνεις, λέει, αυτός ο άνθρωπος μας ψηλός εύσωμος. Μετά στην παραλία του Μακρόν δεν τη είδα, δεν μίλησα. Και έφυγα μετά από δύο μέρες εγώ, 27 του μηνός επέστρεψα. Την Κατερίνα πώς την είδατε, καλά, ήταν καλά? Κάλιστα, και αυτή και ο Άδασης, κάλιστα. Κάλιστα. Πολύ ωραία. Βέβαια, δηλαδή μπορώ να πω ήταν εύθυμη, ευτυχής, ζωντανή, ζωηρή και αγαπημένη. Πολύ ωραία. Καταλάβει, κύριε Χαρδαβέλα. Κυρία Ηλιάδη, ευχαριστώ πολύ. Να είστε και καλά. Καρδίνα, κύριε Χαρδαβέλα, να είστε καλά. Για την μέχρι αυτή τη στιγμή προσπάθεια σας και προσφορά σας στην τηλεόραση, σε αγνοωμένους, σε παρανόμως υιοθετημένους, στα βρεφοκομεία, Άγιος Τηλιανός κτλ. Όλα αυτά μαζί. Εκεί που είναι χαμό στο ίσωμα. Αλλά μπράβο σας που είπατε κάποτε για το παπάθιο ορφανοτροφείο Μελτεύς. Δεν πουλούσε παιδιά. Μπράβο σας. Το παπάφιο. Το παπάφιο ορφανοτροφείο Μελτεύς ποτέ δεν πουλούσε παιδιά. Το παπάφιο το τιμώ ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Γεια σας. Γεια χαρά. Εντάξει. Μπορεί να είναι καλά μαζί. Μπορεί να είναι καλά μαζί. Και δεν έχουμε καμία αντίρρηση να είναι καλά μαζί και θα τους αφήσουμε να είναι καλά μαζί. Εκεί που υπάρχει το πρόβλημα είναι η Κατερίνα να επικοινωνήσει με τους δικούς της ανθρώπους διότι ανησυχούν για την πορεία της. Για τη ζωή της. Να συνδεθούμε αμέσως όμως τώρα με το Πολύκαστρο, με τη Μαρία Τηγιαχνάκη που έχει από εκεί πέρα να επιβεβαιώσει κάποια πράγματα από αυτά που ακούστηκαν. Ναι, Μαρία, σας ακούμε. Μαρία. Ναι, εμείς θέλουμε να επιβεβαιώσουμε αυτά που ακούστηκαν στο τηλεφώνημα πριν από λίγο από τον κύριο που είπε ότι ήταν τότε την περίοδο των Χριστουγέννων στη Ρόδο. Προκόπη, άκουσες τι είπε ο κύριος. Μου είχες πει πριν από λίγο σε μια συνομιλία που είχαμε μαζί ότι η Κατερίνα με τον Μιχάλη ήταν στη Θεσσαλονίκη, ήρθαν και σε βρήκαν πριν τα Χριστούγεννα, έτσι δεν είναι? Ναι, είχαμε έρθει μαζί. Μάλιστα. Τι σου είπαν τότε? Θα φύγανε για Αθήνα για να πήγαινε σε κάποιο νησί. Για μόνιμα. Άρα λοιπόν πριν τα Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη και μετά τα Χριστούγεννα θα τα περνούσαν σε κάποιο νησί, έτσι? Ναι. Πήγαινε σε νησί. Υπάρχει περίπτωση αυτό το νησί να είναι η Ρόδος? Δεν ξέρω, μπορεί. Εκεί είχαν κάποιες γνωριμίες με μαγαζιά, νυχτερινά, ανθρώπους? Έχει δουλέψει κάνα χρόνο περίπου.
εκεί πέρα. Μάλιστα. Ακούσαμε και από κάποια άλλα τηλεφωνήματα που είπαν ότι και η Κατερίνα αλλά και ο Μιχάλης έχουν πολύ καλό ντύσιμο. Αυτό το ήξερες εσύ, ότι τους άρεσε να ντύνονται καλά και να ξοδεύουν χρήματα για ντύσιμο? Τους άρεσαν τα καλά. Τα λούσα. Τα ρούχα, τα σπίτια, όλα. Μάλιστα. Εντάξει, Μαρία, έχουμε ένα τηλεφώνημα. Έχουμε ένα τηλεφώνημα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να σας αφήσω για την ώρα. Θα ακούσουμε έναν αστυνομικό, ο οποίος είναι από τις Σέρες. Ο άνθρωπος ενδιαφέρθηκε αυτή την ώρα. Έχει κάτι πολύ σημαντικό να μας πει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Χαίρετε. Τι κάνετε, καλά? Καλά είστε. Μια χαρά εσείς. Κύριε Χαρδαβέλα, ναι, σχετικά με την εικονοζόμενη εδώ πέρα, την, ναι, Κατερίνα. Μάλιστα. Είμαι αστυνομικός, τώρα δεν θα εκφράσω το όνομα, την πόνη μόνο μου. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα εργάζεται στον Προβατά. Εργάζεται. Εργάζεται στον Προβατά. Περίπου 20 ημέρες έχει περίπου κάμερα κοντρόλ. Ναι. Η κοπέλα αυτή είναι μέσα, 99,9%. Δηλαδή με τη φυσιογνωμία στη φωτογραφία, η οποία εικονίζεται στην τηλεόραση, ναι, είναι αυτή, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Προβατάς είναι μια περιοχή εκεί πέρα των Σερών. Στον νομό Σερών. Στον νομό Σερών. Ναι. Εργάζεται ακόμη εκεί ή όχι? Εκεί δεν ξέρω το εργάζει. Πρωτοί 20 μέρες ήταν εκεί. Πριν από 20 μέρες. Σε μπαρ, είπατε? Σε μπαράκι, ναι. Μάλιστα. Ήτανε μόνη της εκεί ή ήτανε? Ήταν μαζί με 7-8 κοπέλες άλλες. Μαζί με 7-8 κοπέλες. Και ζούσε στον Προβατά. Στο Προβατά εργάζεται. Τώρα πού ζει, Θεσσαλονίκη ζει, πού ζει, δεν ξέρουμε αυτό το πράγμα. Το ο Προβατάς από Θεσσαλονίκη τι απόσταση είναι? Περίπου έχει κάμια 80 χιλιόμετρα, 85. Άρα δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να ζει στη Θεσσαλονίκη, θα έπρεπε να ζει εκεί πέρα κοντά. Εργαζόταν λοιπόν πριν από 20 μέρες σε μπαρ του Προβατά, μου είπατε, έτσι? 99,9%. Εσείς... Δηλαδή σύμφωνα με την φωτογραφία η οποία απεδεικνύεται στην τηλεόραση, ναι, είναι αυτήν οπωσδήποτε. Εσείς από έλεγχο που κάνατε την είδατε? Από κοντρόλ, ναι, από κοντρόλ. Από κοντρόλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Παρακαλώ, να είστε καλά, γεια. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με την περιοχή Προβατά, εκεί πέρα με κάποιο μπαρ, να δούμε τι στοιχεία έχουμε, να δούμε εάν ακόμη είναι εκεί η Κατερίνα. Σας έλεγα από την αρχή ότι αυτή η βραδιά θα είναι πολύ θερμή. Προβλέπονται εξελίξεις. Ελπίζουμε ότι θα επικοινωνήσουμε με την Κατερίνα και στο τηλέφωνό μας έχουμε τώρα τον πεθερό της Κατερίνας, τον πατέρα δηλαδή του Μιχάλη, ο οποίος μας πήρε τηλέφωνο και βεβαίως έχει δικαίωμα να παρέμβει, χωρίς να αποκαλύψουμε το επώνυμό του. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Χαίρετε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Σας βλέπω κάθε εβδομάδα. Να είστε καλά. Θα ήθελα να απαντήσω σε 2-3 ερωτήματα του Προκόπη, ναι, και του πατέρα της Κατερίνας. Μάλιστα. Πρώτον, που λένε συνέχεια για τον Μιχάλη ότι δεν δούλευε. Ο Μιχάλης δούλευε σερβιτόρος. Μάλιστα. Το ξέρουν πολύ καλά. Όταν μη γελάει ο Χαράλαμος, όταν σταμάτησε από σερβιτόρος, δούλεψε σε μια βιοτεχνία που έφτιαχνε χρώματα. Ναι. Έτσι. Τον πήρανε από κοντά μου, από το σπίτι μέσα. Εγώ, ο Μιχάλης, από μόλις τελείωσε το γυμνάσιο του, εγώ είμαι οδηγός. Μάλιστα. Και πουλάω ποτά. Λοιπόν, τον είχα μαζί μου. Ο Μιχάλης δεν είναι ντεμπέλης και αυτά που ξέρουν και που λένε να τα ξεχάσουν. Συγχαρητήρια. Είναι ντροπή να λένε τέτοια πράγματα για το παιδί. Τα παιδιά ερωτευθήκανε. Σφοδρά ο ένας με τον άλλον. Μάλιστα. Αγαπηθήκανε. Ερχότανε 2 χρονιές στο σπίτι μου, τους φιλοξενούσα. Εθελήσαμε, κάναμε τον αραβόνα, μου τον πήρανε, του κάνανε τον πολιτικό γάμο χωρίς να είμαι παρόν. Ναι. Χωρίς την παρουσία τη δικιά μου, χωρίς να ξέρω τίποτα. Θα θέλατε να μας πείτε, μήπως επικοινωνείτε εσείς με τον Μιχάλη καθόλου? Όχι. Έχετε καιρό να επικοινωνήσετε? Λοιπόν, πριν 1,5 χρόνο περίπου, ναι, είχαν πάει στο Πολύκαστρο. Μάλιστα. Ίσως είναι και παραπάνω, δεν, ναι, ξέρω. Λοιπόν, εβάλανε την Κατερίνα σε δουλειά, σε εργοστάσιο. Ο δήμαρχος του Πολυκάστρου, ναι, επειδή τυχαίνει να είναι πρώτος ξάδερφος της γυναίκας μου, ναι, δούλεψε ο Προκόπης, τους βρήκανε σπίτι. Ο Προκόπης δεν ήθελε να πάει να μείνει με τον πατέρα του, ήθελε συνέχεια να μένει με το ζευγάρι. Εμένα από τότε που ήταν εδώ, ήταν η απέτησή μου να ζήσουν τα παιδιά μόνα τους. Μάλιστα. Χωρίς τρίτο πρόσωπο μέσα στην οικογένεια. Μιλάτε για τα Χανιά πλέον. Για τα Χανιά. Ναι. Και στο Πολύκαστρο ακόμα. Μάλιστα. Αλλά σωστά. Εγώ πήγα, τους είδα στο Πολύκαστρο. Αλλά ήθελε ο Προκόπης να είναι μαζί με το ζευγάρι. Συνέχεια ήταν εκεί, έμενε. Να σκεφτείτε ότι στο Πολύκαστρο, σας λέω, είναι από το Πολύκαστρο. Και δεν έμενε ο Προκόπης στο πατέρα του το σπίτι, αλλά έμενε με τον Μιχάλη και με την Κατερίνα. Και άμα θέλανε να το διαψεύσουν. Πόσο καιρό έχετε να μιλήσετε με τον Μιχάλη? Με τον Μιχάλη από τότε που ήταν στο Πολύκαστρο και φύγανε από εκεί. Δεν ξανά. Καθίσανε 3 μήνες. Δεν ξαναμιλήσατε? Όχι, δεν τον ξαναείδα. Έχουν δηλαδή 1,5 χρόνο περίπου, ε? Περίπου 1,5 χρόνο. Είναι το ίδιο διάστημα. Δεν ξέρω. Ανησυχείτε για τον Μιχάλη? Βεβαίως και ανησυχώ, αλλά πριν 8 μήνες, ναι, είχα πληροφορηθεί εγώ ότι ο Χαράλαμπος, ο πατέρας της Κατερίνας, ναι, είχε πάει στη Ρόδο, ναι, και τους είχε ενταμώσει. Ήξερε που μένανε. Από... Εγώ έχω και τη γνώμη αυτή τη στιγμή ότι ο Προκόπης, ναι, πρέπει να ξέρει που βρίσκονται.
Αν ξέρει, γιατί μας λέει. Για να δεν πάμε. Ξέρω, περιμένετε, συγγνώμη, περιμένετε, κύριε, περιμένετε μισό λεπτό στην. Περιμένετε. Ναι, ναι, μισό λεπτό να πάω μέσα, γιατί λένε ότι είναι ο Μιχάλης στο τηλέφωνο. Άμα είναι ο Μιχάλης στο τηλέφωνο, τα πράγματα διευκολύνονται πάρα πολύ. Όχι, να ακούσουμε μου, λοιπόν, να δούμε αν είναι ο Μιχάλης, γιατί εγώ. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Ναι, ορίστε. Ναι. Ναι, ναι. Πηγαίνετε σε ένα τηλέφωνο, να σας πάρουμε τηλέφωνο να δούμε καταρχήν αν είστε στο Μιχάλης. Διότι μου λέτε ότι είστε στο Μιχάλης, αλλά εγώ δεν ξέρω αν είστε. Ναι. 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 Ωραία. Ναι. Μάλιστα. Εσείς πού βρισκόσαστε τώρα? Μάλιστα. Η Κατερίνα είναι κοντά σας? Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορείτε να, ή να πάτε σε ένα τηλέφωνο να σας πάρουμε ή να μας πάρετε σε 10 λεπτά να σας ακούσει και ο πεθερός σας για να... Για... Ναι. Ναι. Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ καλά. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι, ναι. Ναι. Εφόσον είστε στο Μιχάλη, σας παρακαλώ πολύ, πηγαίνετε σε ένα τηλέφωνο, να σας πάρω εγώ στο τηλέφωνο. Ναι, πηγαίνετε σε κάποιο καφενείο και πάρτε μας να μιλήσουμε. Ναι, σε ποιο νησί είσαστε? Δεν μπορείτε να πείτε, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Σωστά, έχετε δίκιο. Αλλά επειδή εάν είσαστε ο Μιχάλης, σας παρακαλώ θερμά, πηγαίνετε εκεί πέρα σε ένα αστυνομικό τμήμα να μας πάρουν τηλέφωνα να μας βεβαιώσουν για να σταματήσω αμέσως την εκπομπή. Δεν μπορώ να σταματήσω την εκπομπή με έναν άνθρωπο που λέει ότι είμαι ο Μιχάλης και εγώ δεν ξέρω αν είναι ο Μιχάλης. Σας παρακαλώ θερμά, πηγαίνετε στο πλησίες. Ναι. Ναι. Εντάξει, αυτό το... Ναι. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Σας παρακαλώ, κύριε Μιχάλη, εάν είστε ο Μιχάλης, κάντε μου αυτή τη χάρη για να με βγάλετε και εμένα από δύσκολη θέση. Εγώ θα σταματήσω την εκπομπή. Ναι. 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 Όχι, να μην γίνονται. Να μην γίνονται. Λοιπόν, όχι, κύριε Μιχάλη, εάν είστε ο κύριος Μιχάλη, σας παρακαλώ θερμά. Σας παρακαλώ θερμά, ακούστε με να σας πω κάτι. Σας παρακαλώ θερμά. Επειδή μπορούμε να συνοηθούμε ήρεμα και καλά, έτσι δεν είναι? Εσείς, όπου κι αν είσαστε, ακούστε να σας πω κάτι. Ακούστε με όμως. Δεν με ενδιαφέρει να μου πείτε που είσαστε. Δεν θέλω να μου πείτε που είσαστε. Δεν χρειάζεται να σας κυνηγάμε τίποτα. Εάν είστε ο Μιχάλης, πρέπει να πάτε στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και να μας πάρουν τηλέφωνο από εκεί και εγώ σταματάω αμέσως την εκπομπή. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, δεν είναι δυνατόν να δεχθώ μία φωνή η οποία μου λέει ο Μιχάλης και μου λέει κάποια πράγματα. Ναι. 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 Καταλαβαίνετε. Αφού βλέπετε λοιπόν, λέτε λοιπόν ότι γίνονται φάρσεις και μόνοι σας, βγάλετε με από τη δύσκολη θέση, σας παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι θα γίνει. Ναι. Τι, ναι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Μιχάλη, εφόσον είσαι ο Μιχάλης, πήγαινε σε ένα τμήμα εκεί πέρα και πάρτε με τηλέφωνο και τελειώνει την εκπομπή. Ναι, έλα. Έγινε. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια. Λοιπόν, ήταν μια ανδρική φωνή, η οποία επέμενε ότι είναι ο Μιχάλης. Βεβαίως, επειδή γίνονται πολλά σε αυτές τις εκπομπές, μπορεί κάποιος, οποιοδήποτε, να πάρει τηλέφωνο και να πει με ο Μιχάλης που ψάχνετε και τελειώσαμε. Τον παρακάλεσα θερμά να πάει στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και από εκεί πέρα να μας πάρουν τηλέφωνο, να πει ότι είναι ο Μιχάλης, να μας μιλήσει για την Κατερίνα, να τον ακούσουν και οι γονείς της Κατερίνας. Και εκεί πέρα, βεβαίως, εφόσον τα πράγματα είναι έτσι, δεν θα υπάρχει κανείς λόγος συνέχεια στη σημερινή μας εκπομπή. Αυτά λοιπόν για την ώρα.
Και πάμε στην συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής, η οποία, όπως σας είπα και πριν, έχει εξελίξεις. Ήταν ένας κύριος που έλεγε ότι είναι ο Μιχάλης. Έτσι. Ότι είναι σε κάποιο νησί, ότι είναι με την Κατερίνα μαζί. Ότι η Κατερίνα δεν θέλει να σας μιλήσει, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο Μιχάλης. Τον παρακάλεσα να πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα, το πλησιέστερο, από εκεί να μας πάρουν τηλέφωνο, να μας βεβαιώσουν ότι είναι ο Μιχάλης. Να. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα τελειώνουν. Αυτό δεν το πιστεύουμε. Ναι, να μας βεβαιώσουν η αστυνομία. Πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, διότι παίρνουν τηλέφωνο και λένε μερικές φορές είμαι ο τάδε και εμείς δεν ξέρουμε. Με τη βεβαίωση αυτή και εφόσον πούνε ότι είναι τα παιδιά καλά και νέα, δεν υπάρχει και λόγος να συνεχίσουμε την εκπομπή. Να κάνουμε λοιπόν το διαφημιστικό μας διάλειμμα για να κερδίσουμε και λίγο χρόνο. Να πάει, εάν είναι αυτός ο Μιχάλης, σε κάποιο αστυνομικό τμήμα και να επικοινωνήσουμε μαζί τους και μακάρι τα παιδιά να είναι καλά και θα τους αφήσουμε στην ησυχία τους. Yeah. 11:30 το βράδυ και θα έλεγα ότι η αγωνία μας κορυφώνεται εδώ. Γρήγορες εξελίξεις, λες και το ήξερα. Από την αρχή έλεγα ότι θα είναι πολύ θερμή η σημερινή βραδιά. Πριν από 5 λεπτά περίπου, μας πήρε ένας κύριος στο τηλέφωνο, μια αντρική φωνή. Μας είπε ότι είναι ο Μιχάλης. Έλεγε ότι εγώ είμαι και ότι, εν πάση περιπτώσει, είμαι καλά με τη γυναίκα μου κλπ. Επειδή όμως γίνονται φάρσες σε αυτές τις εκπομπές, δυστυχώς, κάποιοι άνθρωποι τους αρέσει να παίζουν με τον πόνο των άλλων ανθρώπων. Τον παρακάλεσε τον κύριο αυτό να πάει στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, να μας πάρουν τηλέφωνο από εκεί. Έτσι γίνεται πάντοτε, εφόσον δεν τον γνωρίζω, εφόσον δεν είχε να μας δώσει ένα τηλέφωνο. Μου έλεγε ότι μιλάει με καρτό τηλέφωνο. Το ζήταγα ένα τηλέφωνο, δεν μου έδινε. Τον παρακάλεσα να πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα και να μας πάρουν από εκεί τηλέφωνο, να μας πούνε ότι είναι ο Μιχάλης αυτός. Και από εκεί πέρα βεβαίως σταματάμε και την δική μας αναζήτηση, εφόσον μάθουμε ότι είναι και αυτός καλά, που έχει να επικοινωνήσει με το σπίτι του 1,5 χρόνο, και η Κατερίνα. Κυρίως μας ενδιαφέρει πολύ η Κατερίνα. Εμείς θα προχωρήσουμε, περιμένοντας πάντοτε με μεγάλο ενδιαφέρον, με μεγάλη αγωνία και με μεγάλη ανησυχία το τηλεφώνημα αυτό από τον Μιχάλη, εάν είναι αυτός ο Μιχάλης. Να περάσουμε λοιπόν αμέσως στην επόμενη ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, από την δημοσιογραφική έρευνα που κάναμε. Είναι η ενότητα που θα έλεγα ότι αρχίζουν εκεί πλέον οι μεγάλες περιπέτειες στην αρχή αυτού του τρίου, τα δύο αδέλφια του Μιχάλη. Μετά αποχωρεί ο Προκόπης ο αδερφός, επιστρέφει σπίτι του όταν εμείς τον αναζητήσαμε και μένει ο Μιχάλης με την Κατερίνα. Δύο παιδιά που θα έλεγα ότι βαδίζουν το δικό τους Γολγοθά. Ας παρακολουθήσουμε την ενότητα αυτή και αμέσως μετά θα είμαστε κοντά σας, ελπίζοντας να έχουμε επικοινωνήσει με τον Μιχάλη, εάν ήταν αυτός ο Μιχάλης πάντοτε υπό επιφύλαξη. Πέρασε κάποιος καιρός, αποφασίσαμε να φύγουμε. Όπως ήταν, ακόμα δεν ήταν λίγο στον Μιχάλη για να φύγει, δεν έπρεπε, φύγαμε από τα Χανιά και ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Φτάνετε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, εσείς οι τρεις. Τι κάνετε αυτό το διάστημα στη Θεσσαλονίκη που μείνατε? Ψάχνω μια δουλειά. Μείναμε στο. Δεν βρίσκαμε δουλειά, μείναμε στο δρόμο. Στο δρόμο. Περίπου κάνα μήνα ήμουν σε αυτοκίνητο μέσα. Έτσι έκανα σε κάτι παλιά, κάτι άδεια σπίτια. Μας βοήθησαν μερικοί, εντάξει. Είχαμε γυρίσει σχεδόν στη Θεσσαλονίκη. Τι τρώγατε? Μας δίνανε μερικοί. Μάλιστα. Κάνια φορά δίνανε και λεφτά. Ήταν άσχημες στις στιγμές αυτές που ζούσατε? Όσο να είναι, στον δρόμο, μέσα στο κρύο κιόλας. Προκόπη μου, όταν μου λες ότι περνούσατε αυτές τις άσχημες στιγμές, σας δίνουν κάποιοι χρήματα, κάποιοι για να φάτε, σκέφτομαι ότι το πολύκαστρο από εδώ είναι περίπου 30 χιλιόμετρα. Δηλαδή, οι γονείς σου, 60, οι γονείς σου μένανε λίγο έξω από Θεσσαλονίκη στο πολύκαστρο. Δεν σκεφτήκατε κάποια στιγμή να πάτε στο σπίτι σας, αφού ζούσατε τόσο άσχημες στιγμές εδώ στη Θεσσαλονίκη? Δεν σκεφτήκα καθόλου. Γιατί? Για κάποιο λόγο προφανώς δεν θέλατε να πάτε, έτσι δεν είναι? Για να μην τα χαλάσω. Να μην χωρίσουν ο Μιχάλης. Δηλαδή φοβόσασταν να μην χωρίσει ο Μιχάλης με την Κατερίνα, γι' αυτό δεν πηγαίνετε στο σπίτι σας? Γιατί οι γονείς σου δεν ήθελαν τον Μιχάλη? Μέχρι το να γίνει ο γάμος ήθελαν. Μετά το που έγινε ο γάμος, όλοι... Ήταν εναντίον αυτού του γάμου. Όλοι γυρίσαν. Τρελάθηκα, εμείς κλαίγαμε κάθε μέρα. Μην τα λέμε αυτά. Μην κάνουμε. Ένας που δεν σε θέλει δεν αξίζει ακόμα να κλαίει. Αλλά εμείς τα κλαίμε πάντα για τα παιδιά μας.
για τον καλό τον άνθρωπο. Οπότε λοιπόν περνάτε ένα διάστημα εδώ στη Θεσσαλονίκη, εσύ, ο Μιχάλης και η Κατερίνα. Αμέσως μετά τι κάνετε? Πήγαμε εδώ κοντά στη Νέα Καβάλα. Νέα Καβάλα. Κοντά στο Πολύκαστρο. Ανοίξαμε ένα καφενείο. Κάτσαμε κανένα 5-6 μήνες. Περίπου. Στην αρχή πήγαν καλά δουλειές, μετά άρχισε, χάλασε και φύγαμε. Πήγαμε Ρόδο κάτι. Φύγαμε. Φύγατε λοιπόν από τη Νέα Καβάλα. Κάποια στιγμή εκεί στη Νέα Καβάλα, στο καφενείο που διατηρούσατε εσύ, ο Μιχάλης και η Κατερίνα, ήρθε και σας βρήκε ο μπαμπάς σας, δεν είναι ο πατέρας σας. Μετά από εκεί άρχισε. Δεν πήγε καλά δουλειά και φύγαμε. Σας λέει ο αδελφός σας ότι τα παιδιά σας βρίσκονται στη Νέα Καβάλα. Εσείς πάτε να τα βρείτε? Μόλις έμαθα, είπα δεν θα. Μου λέγανε κάτι οι γυναίκες εκεί πέρα, υποφέρουν και κάνουν. Μόλις έμαθα αυτό, λέω, αυτή που κοιτούσα την Κυριακή, λέω θα φύγω σε παρακαλώ και θα δω μετά το μεσημέρι. Ναι. Και πήγατε να βρείτε τα παιδιά σας που υπέφεραν? Και πήγα, ναι. Τι γίνεται, καλώς ήρθατε και... Πού τα βρήκατε? Άντε κανένα. Είχαν ένα καφενείο με 5 άτομα. Δουλεύανε εκεί πέρα, 3 άτομα. Ναι. Και σταμάτησε και τον Προκόπη. Λέω, ο Προκόπης, γιατί δεν δουλεύεις? Το σταμάτησε, γιατί να δουλέψει, εμείς εδώ θα βγάλουμε πιο πολλά. Δεν πήγαινε καλά το καφενείο και το κλείσανε? Ποιο καφενείο να πάρει, παιδί μου, με 5 άτομα στη Νέα Καβάλα, με 5 άτομα εδώ. Κομόπολης είναι το Πολύκαστρο και οι καφετέρες είναι άδειες. Μπράβο. Άρα λοιπόν μετά από λίγο καιρό κλείνει το καφενείο. Ναι. Και τα παιδιά μένουν πάλι χωρίς δουλειά. Ναι. Χρωστούσαν χρήματα, δεν ξέρεις τώρα, φαντάζομαι ή όχι? Χρωστούσαν, βέβαια. Ναι. Είχαν καφενείο, καπί, τους δώσανε δωρεάν. Ρεύμα αυτά όλα τα πλήρωνε το Νέα Καβάλα, το χωριό. Επειδή τους είδαν, έτσι ήταν φτωχοί, μέσα στον δρόμο μείναν σχεδόν και τους δώσανε να βγάλουν μια δραχμή. Αλλά τι κάνανε ύστερα αυτοί, μέσα μπήκανε, ξέρω εγώ, το παράτησαν και από εκεί και φύγανε νύχτα. Και από τη Νέα Καβάλα που πήγανε? Από τη Νέα Καβάλα δεν ξέρω που πήγανε, μια φορά έμαθε ο αδερφός μου ότι πήγαν στην Αθήνα πάλι. Και πήγαμε και συγκεκριμένα εκεί, ψάξαμε να τους βρούμε, να τους κάνουμε, ρωτήσαμε, δεν ξέρει κανείς τίποτα και φύγαμε άπραγοι. Δεν τους βρήκαμε. Μετά φύγαμε Ρόδο. Τι αδρύψα εκεί πέρα. Σε... προσδοξίδικο ήμουνα, βοηθός σερβιτόρ. Στην αρχή πήγαμε καλά. Μετά πέσα από εδώ, πέσα από εκεί, βαρέθηκα να φύγω. Και οι τρεις δουλεύατε ή μόνο εσύ? Όχι, εγώ και η αδελφή μου. Εσύ και η αδελφή σου. Κατέρα. Ο Μιχάλης δεν δούλευε. Όχι. Και εκεί όμως πάλι ήρθε και σας βρήκε ο πατέρας σας, δεν είναι? Ναι, ένα πρωί ήταν. Ήμασταν σε ένα μαγαζί που πουγάτσι που κάνει. Mm-hmm. Και μας βρήκε εκεί πέρα. Τι υπόθηκε τότε? Δεν είπαμε πολλά. Είπε να γυρίσουμε, να κάνουμε και φύγαμε. Έφυγε. Μάθατε λοιπόν από μια κυρία που μένει εδώ στο χωριό, στην Κομόπολη, στο Πολύκαστρο, ότι. Στη Ρόδο. Ότι τι στη Ρόδο? Ότι στη Ρόδο βρίσκονται. Αυτό πότε έγινε? Στο τάδε μέρος. Πριν πόσο καιρό το μάθατε? Περίπου 1,5-2 χρόνια. Πριν 2 χρόνια περίπου λοιπόν μαθαίνετε την πληροφορία αυτή, ναι, ότι τα παιδιά σας βρίσκονται στη Ρόδο. Ναι. Και τι κάνετε? Εγώ την ίδια ώρα τα μου τζον όλα. Εγώ δεν κρυτάω τίποτα. Ούτε. Τίποτα. Δεν πειράζω κανέναν όμως. Αμέσως με το τρένο φεύγω και τον μπαστούνι και έγινα λιώμα για τα παιδιά σου, όχι λιώμα, να κουμάτια να γίνεις, εκεί ήταν τα παιδιά σου. Ήταν τόσο τιμή και ναι, πάω τα βρίσκω. Στη Ρόδο πού τα βρίσκατε, σε ποιο μέρος τα βρήκατε? Σκάλα λέγεται αυτό, λεπτομέρειες δεν ξέρω, σκάλα λέγεται, έξω από τη Ρόδο, σκάλα. Όταν... μετά από τόσο καιρό είδατε για πρώτη φορά τα παιδιά. Να. Και αυτά εσάς βέβαια. Ναι. Τι σας είπαν και τι τους είπατε? Γιατί ήρθες, μπαμπά? Έτσι σας είπαν. Η Κατερίνα. Τι κάνεις, ρε Προκόπη? Καλά, μπαμπά. Ο Προκόπης μίλησε. Καλά. Και η Κατερίνα λέει, γιατί ήρθες, μπαμπά? Είχα κάνει εγχείρηση εγώ το μάτι, είχα τα γέλια, τα έχω μέσα. Ναι. Και η Κατερίνα δεν μιλούσε έτσι. Καλά, γιατί φοράς γυαλιά? Γιατί έχεις μπαστούνι, Κατερίνα, γυαλιά, πού να ξέρεις, παιδί μου, έκανα εγχείρηση εγώ το μάτι και έχω τα γυαλιά. Αφού τα βρήκα και μιλήσαμε, είπα τον Προκόπ, Προκόπ, θα έρθεις, με διέφυγε αυτό. Έλα ρε παιδάκι μου, αυτή είναι παντρεμένη. Έλα στο Πολύκαστρο,
Και όπου θες, όποιο πολύ καστο θες, Θεσσαλονίκη τράβα, Αθήνα. Αρκεί να έχουμε μια επικοινωνία, επαφή. Ναι, αυτούς αυτούς. Και έχεις, δούλεψες, έκανες λεφτά. Αδερφή σου είναι, βοήθησέ την. Γαμπρός είναι, όχι όμως μαζί. Ναι, αργότερα λέει κάτι θα... Αυτό μου είπε, τελείωσε. Αργότερα κάτι θα ναι. Ναι. Και τι γίνεται λοιπόν, τους αφήνετε και φεύγετε. Ναι, φεύγω. Δουλεύαμε μέχρι το καλοκαίρι και μετά φύγαμε. Ήρθαμε ξανά στη Θεσσαλονίκη. Ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Και? Κάτσαμε λίγο έξω στον δρόμο. Μετά βρήκα εγώ μια δουλειά στο κοσμοδρόμιο, σε ένα κλαμπ, όπως ξέρετε ήταν. Κάθεσα εκεί πέρα. Μετά βαρεθήκαμε. Κάναμε τα χαρτιά για να βγούμε, πάμε για Γερμανία. Φύγανε οι δύο και εγώ ήμουν εδώ που δούλευα. Ήταν να πάω και εγώ τελικά, δεν πήγα. Δεν θυμάμαι. Μάλιστα. Δεν καθίσαμε πολύ. Άντε, κάτσανε δύο μέρες. Τα βρήκαν τη σκούρα και φύγανε. Ξαναγύρισαν εδώ. Και μετά. Στη Θεσσαλονίκη. Ήρθανε και σε βρήκανε. Ναι, που δουλεύω στο κοσμοδρόμιο. Μετά φύγαμε. Φύγατε και οι τρεις. Ναι. Και πού πήγατε. Τότε βρήκε ο διάδερφή μου σε μπαρ και φεύγω. Γυρνούσαν. Μάλιστα, η αδερφή σου δηλαδή άρχισε να δουλεύει σε μπαρ από εκεί και έπειτα. Δεν έβρισκε άλλη δουλειά και πήγε σε μπαρ. Μάλιστα. Δούλευε σε ένα συγκεκριμένο μπαρ ή άλλαζε μπαρ από πόλη σε πόλη, τι ακριβώς γινόταν. Άμα είχε δουλειά, άλλαζε. Καθόταν. Άμα δεν είχε δουλειά, άλλαζε. Και φεύγουν. Όλοι μαζί. Αλλάζετε δηλαδή μαζί με την Κατερίνα που άλλαζε τη δουλειά σε μπαρ. Τα μπαρ αυτά, πηγαίνετε και εσείς μαζί της, από πόλη σε πόλη, ρε, στην ουσία. Και μαγαζιά αλλάζουμε στην ίδια πόλη και πόλεις. Πού τις έβρισκε αυτές τις δουλειές, Κατερίνα, στα μπαρ, ποιος τις έβρισκε. Από εισαγγελίες, σε εφημερίδα. Υπάρχουν πολλά γραφεία, γεμάτο. Έτσι λοιπόν, η Κατερίνα δουλεύει σε μπαρ. Ο Μιχάλης τι έκανε όταν η Κατερίνα δούλευε τη νύχτα στα μπαρ. Δούλευε και εκείνος. Όχι, δεν δουλεύω, ούτε εγώ δουλεύω. Δηλαδή, δούλευε. Μόνο η Κατερίνα δουλεύω. Τι άρεσε η Κατερίνα σε αυτή τη δουλειά, στην αρχή δεν τη άρεσε. Μετά, ποιο λέει τι έγινε, συνήθισε. Τη άρεσε και τα λεφτά, πολλά λεφτά. Και έμεινε. Ο Μιχάλης έβαλε την Κατερίνα. Σας πήρε τηλέφωνο η Κατερίνα. Και μίλησε. Σας πήρε τηλέφωνο εδώ, ναι. Μετά. Αλλά μιλούσε ο Μιχάλης. Η Κατερίνα. Τώρα τα βρίσκω. Η Κατερίνα είναι ενδιαφέρουσα, ναι. Δεν ξέρω πώς μείνει. Α, είναι σε ενδιαφέρον, είναι έγκυος. Μωρό και είναι πεθαμένο. Και θέλει 350.000, απάνω το κάνουμε να το σε κλινική. Και εγώ τους λέω, τους απαντάω αμέσως, λέω καλά, εμείς είμαστε φτωχοί άνθρωποι, δεν μπορούμε να πάμε σε τόσα νοσοκομεία, τόσος κόσμος πηγαίνει. Όχι, λέει, δεν μπορεί, είναι επίγονο. Εντάξει, λέω, εγώ θα συγκεντρώσω λεφτά και έρχομαι, λέω. Πλήσε. Συγκεντρώνετε λοιπόν εσείς κάποια χρήματα εδώ. 350 και 60 εισιτήρια που είχα. Και τι αμέ, γίνεται εκεί. Αμέ. Γίνεται μια το κουτρούλιο γάμος. Δηλαδή. Ναι. Πάω μέσα και δεν τα βρίσκω, αφού κατάλαβανε. Αυτά θέλανε να τα στείλουν τα λεφτά. Όχι να πάτε. Εγώ το παιδί μου είναι άρρωστο και θα... Όχι το κουτσό το πόδι, μα και θα τα βγάλω όλα από πάνω όσα έχω. Για ναι. Άμε. Και ο κάθε γονιός. Και δεν τα βρίσκω. Πάτε και δεν τα βρίσκω. Δεν τα βρίσκω. Και φεύγω. Έρχομαι εδώ. Πριν μπω, το τηλέφωνο χτυπάει. Πιάνω. Γιατί δεν άφησες τα λεφτά. Ήταν η Κατερίνα στο τηλέφωνο. Όχι, ο Μιχάλης. Ετοίμησε την κασέλα σου, λέει, θα έρθω να σε βάλω μέσα. Εκείνη ήταν η τελευταία επικοινωνία που είχατε με τα παιδιά σας. Ναι. Άμα σε κάνει πριν από δύο χρόνια η τελευταία επικοινωνία. Ναι. Από τότε ξαναμιλήσατε στο τηλέφωνο, τους είδατε ποτέ. Από μετά τη Ρόδο τότε, μετά τη Ρόδο και πιο μπροστά δεν τα πήγαινε, είχαμε τηλέφωνα. 12 η ώρα, 3 η ώρα, 6 η ώρα, συνέχεια, βάρα. Σήκω.
Με τι καρδιά, αν θυμάστε βέβαια, επέστρεψε τότε ο κύριος Χαράλαμπος από τη Ρόδο που πήγε να βρει τα παιδιά και τους είδε για τελευταία φορά. Μαχαίρι να το χτύπαει στην καρδιά, μα δεν θα έσταζε. Αυτό το κάνει πάντα. Και τώρα το ίδιο πράγμα είναι και τότε και κάθε μέρα. Τον έχω καθημερινό στομαχ, καθημερινή βάση, μία και δύο φορές με το ποδήλατο. Το βλέπεις τώρα και έρχεται εκεί. Και τι έρχεται? Πάντα για τα παιδιά, δεν λέει και τίποτε άλλο. Το πρόβλημα των παιδιών. Καίγεται. Καίγονται λοιπόν οι άνθρωποι της Κατερίνας για να μάθουν τι γίνεται το κορίτσι τους και να λοιπόν που έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό σαν εξέλιξη. Θα συνδεθούμε πρώτα με τον Πολύκαστρο, ότι πρέπει να ακούνε και αυτοί. Μαρία, είσαστε έτοιμοι, μας παρακολουθείτε, μας βλέπετε, μας ακούτε κανονικά. Το λέω αυτό διότι στο τηλέφωνο μας έχουμε τον Μιχάλη. Όντως, ο Μιχάλης πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής που βρίσκεται. Έχω υποσχεθεί στον άνθρωπο και δεν θα το αποκαλύψω πού βρίσκεται ο Μιχάλης. Είναι πάντως εκτός Αθηνών και εκτός Θεσσαλονίκης. Μίλησα με τον αστυνομικό υπηρεσίας του αστυνομικού τμήματος, με βεβαίωση ότι είδε την ταυτότητά του και είναι ο Μιχάλης. Έχω επαφή μαζί του, γνωρίζουμε ακόμη και τα τηλέφωνά του. Έχω δεσμευτεί και είναι δικαίωμά του να μην ξέρει κανείς που βρίσκεται με την Κατερίνα. Είμαστε λοιπόν σε μια πολύ καλή στιγμή και τώρα τον ακούμε τον Μιχάλη. Μιχάλη, καλησπέρα. Μιχάλη. Έλα, κύριε Κώστα. Γεια σου, Μιχάλη. Κύριε Κώστα. Ναι. Τι κάνεις, καλησπέρα. Παρακαλώ. Είναι ο Μιχάλης. Είναι ο Μιχάλης. Καλησπέρα. Γεια σου, Μιχάλη. Λοιπόν, με ακούτε? Ναι, ναι. Θέλω να σταματήσει η εκπομπή τώρα. Θα σταματήσει. Να μας αφήσουν στην ησυχία μας. Ναι. Και ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να επεμβαίνουν στην προσωπική ζωή του αλλού. Σωστά. Και θέλω να πω στο Χαράλαμπο που ετοιμάστε να μιλήσει. Ου έχει και αλίμονο και ανέβω επάνω, ε! Όχι, όχι. Μιχάλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω τέτοιες απειλές. Πούλησες το παιδί σου και το έφαγες 2 εκατομμύρια. Δύο λεφτά. Ούτε αυτό. Σε μπαρ δουλεύει η Κατερίνα. Ούτε. Σε μπαρ δουλεύει η Κατερίνα. Ναι. Ο άντρας είσαι. Άντρας είσαι. Ναι, ναι, μισό λεφτό. Μιχάλη, σε ακούω. Με συγχωρείτε. Μισό λεφτό. Ακούω, Μιχάλη, ναι. Κύριε Κωστά. Ναι, Μιχάλη. Ό,τι και να πούνε είναι ψέματα, γιατί άμα αρχίσω να λέω εγώ, να δεν θα του ξεπλένει ούτε μια γάρα στο τι μου κάνανε. Να μην, με πιστόλια που ήρθανε και με τέτοια. Να μην λέει ούτε ένας ούτε άλλος. Δεν μ' αρέσουν. Δεν μ' αρέσουν. Θα σταματήσει η εκπομπή, Μιχάλη μου. Θέλουμε να μείνουμε μόνοι μας. Θα μείνετε μόνοι σας, έχετε δικαίωμα. Μόνο θέλω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να μας πει δύο λόγια. Ένα μήνυμα στον Προκόπη θέλω. Στον Προκόπη. Μην ναι. Τον απαντάς, Προκόπη. Θέλουμε. Μιχάλη. Με ακούς, Μιχάλη? Ναι, ναι, ναι. Η Κατερίνα είναι δίπλα σου, κοντά σου? Η Κατερίνα, πάμε να την πάρω από τη δουλειά. Πάμε να την πάρεις από τη δουλειά. Ναι. Θα θέλαμε να την ακούσουμε, Μιχάλη. Πάμε να την πάρω τώρα. Δεν γίνεται να ταλαιπωρούμε ανθρώπους εδώ πέρα, κύριε Κώστα. Ναι, αλλά επειδή ανησυχούν πάρα πολύ για την Κατερίνα. Είναι μια χαρά. Μια κουβέντα. Είναι μια χαρά. Ναι. Αλλά αυτή η εκπομπή, Μιχάλη, γίνεται για την Κατερίνα και θέλει ο πατέρας της και οι γονείς της να την ακούσουν έστω για μια στιγμή, να βεβαιωθούν ότι είναι καλά. Δεν γίνεται τώρα, στη δουλειά είναι. Πάμε να την πάρω, κύριε Κώστα, δεν καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Θα μπορέσουμε και να σταματήσει η εκπομπή τώρα. Ναι, Μιχάλη μου, είμαστε καλά. Μιχάλη, άκουσα να σου πω κάτι. Να συνοηθούμε, Μιχάλη μου, σε παρακαλώ. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Η εκπομπή, στο υπόσχομαι ότι θα σταματήσει. Όπως σου υποσχέθηκα ότι δεν θα πω πού βρισκόσαστε, ενώ ξέρω που βρισκόσαστε, ούτε να δώσω τηλέφωνό σου, ενώ το ξέρω το τηλέφωνό σου. Στο υπόσχομαι και δεσμεύτηκα να μην το κάνω. Διότι πραγματικά έχετε δικαίωμα να επιλέξετε τη ζωή σας και να κάνετε αυτό που θέλετε και να σας αφήσουν ήσυχοι όλους. Η εκπομπή αυτή γίνεται για την Κατερίνα όμως παράλληλα. Και θα θέλαμε να βρεθεί ένας τρόπος, έστω και μετά από την εκπομπή, εγώ τουλάχιστον, να μιλήσω λιγάκι με την Κατερίνα, να βεβαιωθούμε ότι είναι καλά. Εάν είναι κάπου σε μια δουλειά και δεν μπορείς τώρα να. Ναι. Σε ακούω. Δεν μου λέτε, μπορείτε να μου δώσετε ένα τηλέφωνο να σας πάρω εγώ. Να σας δώσω. Γιατί, ή αύριο. Αργότερα, μπορείς να μας πάρεις αργότερα. Δεν ξέρω γιατί δεν μου έχει μείνει και πολύ κάρτα, στην κάρτα ναι. Μονάδες αυτή. Πάντως, θέλει κάτι, ο πατέρας του είναι στο τηλέφωνο. Θέλει κάτι να σου πει ο πατέρας σου από τα Χανιά, τον ακούσεις. Μιχάλη. Για να τον ακούσω, για να πω. Ναι, σας ακούμε. Έλα, Μιχάλη. Ακούω. Μιχάλη, μ' ακούς? Ναι. Ακούω. Είσαι καλά? Εμείς είμαστε μια χαρά. Πάντα να είσαι καλά, εύχομαι. Ξεκινάμε ένα νέο σπιτικό, ανοίξαμε. Άκου να σου πω κάτι, Ναι. Θυμάσαι που μου είχες υποσχεθεί από το Πολύκαστρο ότι θα σε αφήσω, δεν σε ξαναενόχλησα, και ότι όταν θα είσαι έτοιμος,
θα με πάρεις ένα τηλέφωνο ή θα κατέβεις να με δεις οτιδήποτε, έτσι δεν είναι? Να πω κάτι. Θάσου να τελειώσω. Να πω κάτι. Ναι. Όταν ήμουν στο νοσοκομείο και έμαθα ότι ο Γιώργος μαζί με τον Λεωνίδα με κατεβώ κάτω και τους αλλάξω τα φώτα και ότι δεν αφήνατε η γυναίκα μου να μπει στο νοσοκομείο, από τότε τελείωσα. Άστα αυτά τώρα. Αυτά είναι άλλα πράγματα, παιδάκι μου. Λοιπόν, εγώ έχω αφήσει το τηλέφωνο στην εκπομπή του κυρίου Κώστα. Το τηλέφωνο του σπιτιού μας μπορεί να το ξέρει και εσύ. Να σου πω το σπιτιού σας. Όχι, όχι, μην το πεις στον αέρα. Μην το πεις στον αέρα. Ναι, Μιχάλη λοιπόν, μου. Αν θέλεις κάποια στιγμή. Δεν χρειάζεται. Επικοινώνησε μαζί μας. Δεν θέλουμε τίποτα μαζί σας. Αφού είστε καλά. Να σου πω κάτι, ίσως που σε στεναχωρήσει λίγο. Έλα. Απόβαλε η Κατερίνα ένα κοριτσάκι εξαιτίας της στεναχώριας. Ποιες στεναχώριες? Και γιατί, αγόρι μου? Γιατί, ποιες στεναχώριες? Μια κόρη έχασα, την κόρη μου έχασα. Εξαιτίας των ολονών σας. Αυτό δεν θα το συγχωρέσω ποτέ. Τέλος πάντων. Δεν ζούμε ούτε και στην άλλη ζωή. Τέλος και τελείωσε. Εντάξει. Μιχάλη, να τελειώσουμε. Κάτι θέλει να σου πει η Μαρία Γιαχνάκη από το Πολύκαστρο και κλείνουμε τη γραμμή να σας αφήσουμε ήσυχους, γιατί ακούω ότι έχετε και προβλήματα. Μαρία, θέλει να πει κάτι? Μαρία, θέλει να πεις κάτι? Καταρχήν θέλουν να μιλήσουν οι άνθρωποι εδώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος και αν χρειάζεται πια. Και πρέπει να πούμε ότι ο Προκόπης, ό,τι έκανε και η βοήθεια που έδωσε στην εκπομπή για αυτά τα δύο παιδιά, το έκανε περισσότερο για την αδελφή του. Γιατί ανησύχησε για την αδελφή του, για την πορεία που είχε πάρει με τα νυχτερινά μαγαζιά και τα μπαρ. Όμως να μιλήσουμε λίγο με τη θεία. Ναι. Η Κατερίνα, εμείς θέλουμε να δούμε την Κατερίνα. Είναι σίγουρα καλά, γι' αυτό τη μεγαλώσαμε. Για να τη βάλει σε τέτοια δουλειά εσύ. Είναι σωστό αυτό που κάνεις? Στείλτε την Κατερίνα εδώ στο σπίτι να τη δούμε. Είναι καλά. Με σένα πού να βασιστούμε? Με ξέχασε που ήρθε εδώ και σου εδώ στην Καβάλα. Και με λες θες τον Προκόπη. Μου τελειώνει η κάρτα το Προκόπη. Κοίταξε, θα βρες μια κάρτα να μας πάρεις τηλέφωνο αργότερα. Θέλω να μιλήσω με την Κατερίνα. Δεν έχω τη δυνατότητα. Γιατί όλοι περιμένουν να ακούσουν την Κατερίνα, Μιχάλη. Και γιατί υπάρχει... δεν έγινε η εκπομπή από το βράδυ. Δεν με κάνετε και δεν πάρω ποτέ. Και μάλιστα αρνούνται να σταματήσει η εκπομπή οι άνθρωποι τουλάχιστον από εδώ. Εντάξει. Να σε πάρω πώς θέλω, κύριε Κωνσταντίνο. Εντάξει, θα μιλήσουμε μετά. Το τηλέφωνο, ορίστε. Πώς έχει την απέτηση να σταματήσει η εκπομπή, ενώ η εκπομπή γίνεται για την Κατερίνα? Να φέρει την Κατερίνα να μιλήσει, να σταματήσει η εκπομπή. Είναι η Παπατζής. Δεν μιλάμε για τον Μιχάλη αυτή τη στιγμή. Η εκπομπή γίνεται για την Κατερίνα. Ακούς, Μιχάλη, εδώ πέρα τι λένε. Το τηλέφωνο που μου έδωσε. Το τηλέφωνο που μου έδωσε ισχύει. Κύριε Κωστά, το τηλέφωνο. Όλοι το τηλέφωνο. Τη δημοσιότητα. Ναι. Άκουσα με ένα δύο λεπτά. Το τηλέφωνο που μου έδωσε ισχύει. Το τηλέφωνο που μου έδωσε ισχύει. Είναι το δικό μου καρτοκινητό τηλέφωνο. Μάλιστα. Ή να με πάρει. Κύριε Κωστά, να κάνουμε το άλλο. Ναι. Να κάνουμε το άλλο. Να με πάρει εσύ. Σε μία ώρα ακριβώς. Και θα μιλήσω. Πάμε να την πάρω την Κατερίνα. Εντάξει, περιμένω. Γεια σου, Μιχάλη, γεια σου. Δύο εκατομμύρια έδωσε το παιδί. Λοιπόν, όχι, συμφωνήσαμε σε κάτι το εξής. Θα με πάρει σε μία ώρα τηλέφωνο για να μιλήσουμε με την Κατερίνα. Να. Έτσι. Εφόσον λοιπόν ακούσουμε και την Κατερίνα ότι θα πει είναι την εντάξει, όχι, τότε πραγματικά τελειώνουμε. Έτσι. Καμία αντίρρηση. Ακούσαμε τον Μιχάλη, λέει διάφορα πράγματα. Έχουμε ραντεβού σε μία ώρα για να μας πάρει ο Μιχάλης στο τηλέφωνο. Πρέπει η Κατερίνα στο τηλέφωνο. Την Κατερίνα ψάχνουμε. Πρέπει λοιπόν να το σεβαστούμε αυτό το πράγμα. Έγινε. Και να περιμένουμε την Κατερίνα να μας πάρει το τηλέφωνο. Όπως έγινε. Θα κάνουμε εδώ πέρα τώρα ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Να δω και εγώ τι συμβαίνει, διότι καταλαβαίνετε ότι ξαφνικά γίνανε όλα τα πράγματα έτσι, μπερδευτήκανε. Να δούμε και τι θα κάνουμε με την εκπομπή. Και σε 3-4 λεπτά είμαστε και πάλι κοντά σας. Να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε την Κατερίνα πιο γρήγορα. Μεσάνυχτα λοιπόν. Συμπληρώνονται 2 ώρες από την ώρα που ξεκίνησαμε την εκπομπή. Οι εξελίξεις θα έλεγα ότι είναι καταλυτικές. Και τώρα πρέπει εγώ να πράξω το δέον. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Από τη μια έχουμε έναν Μιχάλη, ο οποίος είναι αυτός, τον ακούσαμε, ο οποίος λέει είμαστε καλά, περνάμε καλά, χτίζουμε τη ζωή μας από την αρχή, αφήστε μας ήσυχους και σταματήστε την εκπομπή. Δεκτό, σεβαστό και πρέπει να γίνει. Από την άλλη, δεν έχουμε ακούσει την Κατερίνα. Υπάρχουν εδώ πέρα οι συγγενείς της και η οικογένειά της που λέει ότι εμείς δεν αναζητάμε τον Μιχάλη, την Κατερίνα θέλουμε να ακούσουμε. Υπάρχει από την άλλη η δέσμευση του Μιχάλη ότι σε μία ώρα θα συνομιλήσει μαζί μου η Κατερίνα. Βεβαίως, έχουμε την δυνατότητα, μας έχει αφήσει κάποιο τηλέφωνο που μπορούμε να τον πάρουμε. Που σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του.
Ποια είναι η απόφασή μου? Είναι μια πολύ δύσκολη θέση, διότι αν συνεχίσουμε την εκπομπή, σημαίνει ότι πάμε να εκμεταλλευτούμε ένα οικογενειακό πρόβλημα. Πράγμα που δεν θέλω καθόλου. Εάν σταματήσουμε την εκπομπή, δικαιολογημένα θα υπάρχουν οι διαμαρτυρίες από την άλλη πλευρά. Λέω λοιπόν να κάνουμε το εξής. Θα σταματήσουμε την εκπομπή, γιατί πρέπει να τη σταματήσουμε την εκπομπή. Θα κουβεντιάσουμε με τους ανθρώπους εδώ. Θα στείλουμε ένα μήνυμα ενδιαφέροντος και αγάπης στην Κατερίνα, μέσα από ένα βίντεο που έχουμε κάνει μικρό. Και γύρω στις 12.30 με 1:20 θα επικοινωνήσω πάλι με τον Μιχάλη. Ελπίζω να έχει την Κατερίνα κοντά του. Εάν δεν την έχει κοντά του, έτσι κι αλλιώς θα τελειώσουμε και θα παραμείνουμε εδώ πέρα στο στούντιο, χωρίς να είμαστε στον αέρα, για να επικοινωνήσουμε με την Κατερίνα και να λυθεί το πρόβλημα από την αρχή. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, φοβάμαι ότι θα κατρακυλούσαμε σε ένα κυτρινισμό, σε μια κακή δημοσιογραφία που δεν θέλω να την κάνω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχήν από εσάς. Τα πράγματα έχουν διαμορφωθεί όπως τα βλέπετε ως εξής. Ναι. Ο Μιχάλης μίλησε μαζί σας. Σας είπε αυτά. Δεν ήθελα να μιλήσει. Μάλιστα. Και δεν θέλω. Την Κατερίνα να με απαντήσει, σε διακόπτω, να με απαντήσει και αν είναι καλά για αυτήν, για μένα είναι καλύτερο. Ωραία. Δεν είναι καλά. Πιστεύω, αφού πιστεύω είναι καλά, ότι με την Κατερίνα θα μπορέσω να μιλήσω σε μισή ώρα περίπου με 3/4 και θα είστε εδώ πέρα για να ακούσετε κι εσείς και να δείτε ότι είναι καλά. Ό,τι και να με απαντήσει. Ό,τι και να μου απαντήσει. Ναι. Είσαι καλά, Κατερίνα. Άξι. Δεν μπορώ να κάνω. Εγώ τίποτα. Από την πλευρά μου αντιλαμβάνεστε για να τηρήσω αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον κόσμο και σε εσάς τους ίδιους. Ότι πολύ. Δεν γινόμαστε κυνηγοί ανθρώπων. Ναι, ασφαλώς δεν μπορώ. Δεσμεύομαι, δεν μπορώ να σας αποκαλύψω ούτε που βρίσκονται, ούτε ποιο είναι το τηλέφωνό τους. Έγινε. Μόλις ακούσουμε και την Κατερίνα, θα βεβαιωθεί ότι είναι καλά και ας τους αφήσουμε στον δρόμο που ακολουθούν. Ενήλικες είναι, ζευγάρι είναι. Εδώ πέρα ακούσαμε ότι απέβαλε διότι στεναχωρέθηκε η Κατερίνα πριν από 3-4 μήνες. Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Το χαρτί το έχω να το φέρω πέρα στο ξενοδοχείο. Δεν χρειάζεται να μου φέρει κανένα χαρτί. Έκανε παιδί, το πούλησε. Δεν ξέρω. Δεν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει. Εγώ λέω αυτά που μας είπε ο Μιχάλης. Μας είπε ότι πριν από μερικό είναι καιρό. Μπαμπατζής, ψεύτης. Πριν από λίγο καιρό απέβαλε η γυναίκα του στεναχωρημένη για αυτή την κατάσταση. Φταίει η Κατερίνα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι έτσι τα πράγματα. Όμως πρέπει να σεβαστούμε ορισμένα πράγματα. Έγινε. Τώρα, από την πλευρά σας, θα ήθελα να μου πείτε. Στη φάση εσύ αυτή, και εφόσον έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν το δρόμο τους, ναι. Και εφόσον εσείς μάθετε ότι η κοπέλα σας, το κορίτσι σας είναι καλά, μπορείτε να κάνετε τίποτα? Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, φαντάζομαι. Μας αρκεί και αυτό που είναι καλά. Σας αρκεί και αυτό που είναι καλά. Πολύ. Έτσι. Πολύ. Αφού της αρέσει. Σαν θείος, τι λέτε για όλα αυτά τα πράγματα? Δεν μπορούμε να κάνουμε παραπάνω. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όταν μάθουμε ότι είναι καλά, αυτό είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Εφόσον είναι ενήλικη, δεν μπορούμε. Να πω εγώ για αυτά που μίλησα. Πέστε μου. Τα μίλησε αυτά για τον Μιχάλη. Ότι ζητάμε την Κατερίνα και όχι τον Μιχάλη να μας μιλήσει. Αλλά εφόσον το θέτει αίμα, να μην φέρουμε καμία διχόνοια. Σταματήστε. Ναι, κοιτάξτε, καταλάβετε και τη δική μου θέση. Από τη στιγμή δηλαδή που λέει αυτό, και εφόσον μιλήσουμε με την Κατερίνα, προσέξτε. Θα μιλήσουμε με την Κατερίνα. Θα μιλήσουμε με την Κατερίνα. Δεν θα την αφήσουμε έτσι την ιστορία. Απλά εφόσον ζητάει αυτό και λέει ότι είμαστε καλά και αγαπιόμαστε και είμαστε μαζί και η Κατερίνα είναι καλά και πάω να τη φέρω και μου έχει αφήσει ένα τηλέφωνο που μπορώ να τον βρω. Αν δεν μου είχε αφήσει ένα τηλέφωνο, ναι, θα προχωράγαμε. Ήταν... Έχω επαφή μαζί του. Ας τον αφήσουμε. Τώρα αυτός προφανώς πάει σε κάποιο μπαρ που δουλεύει η Κατερίνα να την βρει και να την φέρει σε κάποιο τηλέφωνο. Θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο εκεί πέρα. Θα ακούσουμε την Κατερίνα. Δεν θα είναι σωστό να προχωρήσουμε μια εκπομπή που θα κάνει κι άλλες αποκαλύψεις, εφόσον το ζευγάρι μας λέει ότι είμαστε εδώ και είμαστε καλά. Αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Ήθελα να πω και θα κάνουμε κακό εάν δεν το σεβαστούμε. Ναι, βεβαίως. Και για τον πατέρα του Μιχάλη, όταν είπε. Εργάζεται, γιατί λένε ο αδερφός μου ότι δεν εργάζεται. Καθόλου. Και μόνον ότι εργαζόταν στο πατέρα του τη δουλειά, αυτό νομίζω τα λέει όλα. Μάλιστα. Για να πει κανείς ότι εργάζεται, πρέπει τουλάχιστον μία μέρα να δουλέψει σε έναν ξένον άνθρωπο. Τον κυνηγούσε, τα λέγανε. Ναι. Θα ήθελα να μιλήσουμε με τον πατέρα του Μιχάλη. Είναι στο γραμμείο ο πατέρας του Μιχάλη. Να τον πάρουμε τηλέφωνο. Και μέχρι να μιλήσουμε με τον πατέρα του Μιχάλη, ας συνδεθούμε πάλι με τον Πολύκαστρο. Κάτι θέλετε να πείτε? Κύριε Χαρδαβέλα, εγώ τώρα με τον πατέρα, αυτά που είδα τώρα, τον Μιχάλη και τον πατέρα του, δεν θέλω να με, με τσικούρι να με κόψει. Αυτό είναι μια δική σας απόφαση. Δεν τον αφήνω. Εντάξει. Την Κατερίνα να μιλήσει την και Κατερίνα να βρούμε. Μαρία, μας παρακολουθείτε, φαντάζομαι, και βλέπετε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πρέπει εγώ να παρέμβω και να σταματήσουμε αυτή την εξέλιξη, εφόσον μας το έχει ζητήσει ο Μιχάλης.
και περιμένοντας πάνω να μιλήσουμε με την Κατερίνα. Εγώ θα μιλήσω με την Κατερίνα, διότι έχουμε το τηλέφωνο, μπορούμε να έρθουμε σε επαφή μαζί του. Θα ήθελα να κουβεντιάσουμε λιγάκι με τους παριστάμενους για να προχωρήσουμε στο κλείσιμο της εκπομπής. Εντάξει. Βέβαια, εδώ υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις όσον αφορά το θέμα και την εξέλιξη της εκπομπής. Εκείνη θέλω να ακούσω την Κατερίνα και είναι λογικό, βέβαια. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Από τη μια πλευρά ξέρω ότι θέλουν να συνεχίσουμε, από την άλλη πλευρά το ζευγάρι μας λέει σταματήστε. Πρέπει να σεβαστούμε το ζευγάρι. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε πάρα πολλά. Ας πούμε λοιπόν κάποια πράγματα που θέλουν οι συγγενείς. Να μιλήσουμε λίγο με τους ανθρώπους. Ναι, και εκείνο λοιπόν, που μας ενδιαφέρει τώρα. Εκείνο που μας ενδιαφέρει τώρα, Μαρία. Ναι. Εκείνο που μας ενδιαφέρει τώρα είναι το από εδώ και πέρα. Εγώ ξέρω που είναι τα παιδιά και θα τα αφήσουμε ήσυχα. Αλλά από εδώ και πέρα, ποια πρέπει να είναι η στάση των ανθρώπων αυτών στο Πολύκαστρο με το δεδομένο της στάσης του Μιχάλη και της Κατερίνας. Από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα, λοιπόν. Η Κατερίνα με τον Μιχάλη, από ό,τι ακούμε, ναι, τουλάχιστον η εκπομπή γνωρίζει που βρίσκονται τα παιδιά. Τι γίνεται όμως από εδώ και πέρα. Δεν πρέπει να μιλήσει η Κατερίνα με τη μητέρα της. Εάν δεν θέλει να μιλήσει. Αν ακούει η Κατερίνα, πρέπει να πάρει ένα μήνυμα να δώσει τη μητέρα της ότι είναι καλά, η ίδια να μιλήσει στην Κατερίνα. Υπάρχει Κατερίνα. Και η περίπτωση όμως η Κατερίνα να μην θέλει να μιλήσει με τους γονείς της. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αν δεν θέλει, μήπως δεν την αφήνει ο σύζυγός της. Να μιλήσει με τη μητέρα της ή με τον πατέρα, με τους δικούς της. Μάλιστα. Εσείς που είστε θεία της και την ξέρετε καλά και έχετε γνωρίσει και τον Μιχάλη, πιστεύετε ότι η Κατερίνα θα θέλει να μιλήσει με τη μητέρα της και τον πατέρα της? Ξέρω εγώ γιατί να μην θέλει. Η μητέρα της τόσα τράβηξε για αυτήν. Για να τη μεγαλώσει, είδε και έπαθε. Αρρώστηνε, έκαμε. Και τώρα μην θέλει τη μάνα της. Ντροπή της για μένα εκ μέρους μου να μην θέλει τη μάνα της. Το θέμα μας, τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει με τα παιδιά? Να την πάρει τηλέφωνο, να τη ρωτήσει, να έρθει. Να τον έχει και εκείνο, δεν είπα να τον χωρίσει. Όμως και η μάνα, μάνα είναι. Πρώτα είναι η μάνα και ύστερα είναι ο άντρας. Μας ενδιαφέρει πολύ. Μας ενδιαφέρει κάθε μέρα. Ναι. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η στάση της οικογένειας από εδώ και πέρα. Όχι τι περιμένουν και τι πιστεύουν. Μας ενδιαφέρει η στάση τους ποια θα είναι. Θα σεβαστούν, εν πάση περιπτώσει, και θα τους αφήσουν ήσυχους στην απόφασή τους, στην όποια τους απόφαση να προχωρήσουν τη ζωή τους. Αυτό είναι που έχει σημασία. Σε λίγο φαντάζομαι, αφού μιλήσουμε και με την Κατερίνα, θα ακούσουμε και την άποψη τη δική της. Μπορεί το ζευγάρι να θέλει να μείνει μόνο του και να ακολουθήσει το δρόμο που τέλος πάντων χαράξανε, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση που τα παιδιά έχουν μια συγκεκριμένη απόφαση, εσείς τι θα κάνετε? Εγώ, θα τους αφήσετε τέλος πάντων ήσυχους? Εγώ εκ μέρους μου τη δουλειά που διάλεξαν δεν μ' αρέσει. Να κάνει μια τίμια δουλειά. Αυτή δεν είναι δουλειά. Γι' αυτό μια μάνα δεν μεγάλωσε τα παιδιά για να, το πάντρεψε για τέτοια δουλειά. Για να κάθεται αυτός και να δουλεύει εκείνο, ναι, με τέτοια δουλειά. Όχι, όχι. Ντροπή του γι' αυτό να μπορεί τέτοια δουλειά. Μαρία, Μαρία, θα παρέμβω. Συγγνώμη. Ναι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ζήτησα τη στάση της οικογένειας και όχι σχόλια και κριτική. Εάν η στάση της οικογένειας είναι αφήνουμε τα παιδιά να συνεχίσουν. Αυτό έχουμε τον πατέρα του Μιχάλη. Θα ήθελα να ακούσω τον πατέρα του Μιχάλη, θέλει να παρέμβει στην εκπομπή. Καλησπέρα σας. Γεια σου, κύριε Κώστα. Πήρατε μια θέση που εγώ την εκτιμώ και είναι καλή. Δηλαδή, μιλήσατε με τον Μιχάλη και είπατε ότι προχώρα και κάνε αυτό που θέλεις και όταν θελήσεις, έλα σπίτι, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς. Αυτό είναι το. Δεν μπορώ να του πω περισσότερα. Ναι. Αυτό προσπαθώ να περάσω τώρα και στους συγγενείς, οι οποίοι λένε να ακούσουμε την Κατερίνα, αλλά πιστεύω ότι είναι αυτή η μόνη στάση των συγγενών, ότι προχωρήστε και εν πάση περιπτώσει. Όπου κάποια στιγμή, αν θέλετε, έλατε μαζί μας. Κύριε Κώστα, να πω δύο πραγματάκια. Ναι. Στην όλη κατάσταση που βρίσκεται σήμερα ο Μιχάλης και η Κατερίνα, φταίει ο Προκόπης. Ναι. Πρώτον, μισό λεπτό. Από την αρχή που δεν τους άρεσε ο Μιχάλης. Σας παρακαλώ πολύ, μην με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Εγώ πρέπει να σταματήσω την εκπομπή από λεπτό σε λεπτό και μπαίνουμε τώρα σε λεπτομέρειες. Ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Κάποιοι φταίνε ή όλοι φταίνε. Το θέμα είναι από εδώ και. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Πρέπει να σεβαστούμε όλοι και κυρίως εσείς την απόφαση δύο ανθρώπων που είναι και ενήλικες να προχωρήσουν μόνοι τους στη ζωή. Αυτό θέλω να περάσει για να μην γίνονται τώρα από εδώ και πέρα αυτές οι παρατηρήσεις και οι ενοχλήσεις των ανθρώπων. Εντάξει. Εγώ δεν ενόχλησα καθόλου τον Μιχάλη, ούτε τους κυνήγησα να τους πιάσω, ούτε να τους βρω. Εφόσον εμάθανα δύο φορές το χρόνο, εμάθανα ότι ο Μιχάλης βρίσκεται στο τάδε μέρος και είναι καλά με την Κατερίνα. Έχατε να επικρίσετε μαζί του 1,5 χρόνο, βέβαια. Εσείς. Ναι, έχω να του δω 1,5 χρόνο. Λοιπόν, αλλά σας πριν αφήνω. Είχα μάθει εγώ ότι ήταν καλό ο Μιχάλης. Σας αφήνω γιατί πρέπει να κλείσουμε. Καλή σας νύχτα. Ναι. Καληνύχτα εκεί στο Πολύκαστρο. Καληνύχτα, Μαρία Γιαχνάκη. Καληνύχτα. Πρέπει να αποχαιρετήσω και εσάς. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμα μόνο. Υπάρχουν κάποια μηνύματα που είναι ίσως το μόνο που μπορούμε να δείξουμε από εδώ και πέρα. Και αυτό τουλάχιστον για μένα έχει σημασία, διότι. Εάν μας βλέπουν ο Μιχάλης και η Κατερίνα, πρέπει να μάθουν ότι πέρα από όλα αυτά και μετά από όλα αυτά
οι γονείς τους τους θέλουν κοντά τους. Θα ήθελα λοιπόν αυτά τα μηνύματα να τα δώσουμε, έστω και αν δεν έχουν ακόμη ετοιμαστεί, αν δεν έχουν ακόμη μονταριστεί. Παρακαλώ πολύ, συνοηθείτε πάνω στο κοντρόλ, αν μπορούμε να δώσουμε τώρα τα μηνύματα. Αλλιώς πρέπει να σταματήσει εδώ η εκπομπή. Λοιπόν, εσείς θα κάνετε το εξής. Θα παραμείνετε κοντά μας και μετά το κλείσιμο της εκπομπής. Θα μείνουμε εδώ πέρα. Θα επικοινωνήσουμε σε 20 λεπτά περίπου με το Μιχάλη, για να μπορέσετε να μιλήσετε και να μιλήσουμε με την Κατερίνα. Ναι. Μόλις μάθουμε ότι είναι εντάξει η Κατερίνα, τότε θα είστε και εσείς ήσυχοι να γυρίσετε ναι. Το πολύκαστρο και δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Να τους αφήσετε να στην ησυχία τους τον δρόμο που επέλεξαν. Έγινε. Είναι ένα ζήτημα αυτό που πολλές φορές μπαίνει σαν πρόβλημα σε αυτή την εκπομπή. Και πάντοτε λέω ότι όταν οι άνθρωποι είναι ενήλικες, όταν δηλαδή δεν είναι παιδιά και μπορούν να αποφασίσουν για τη ζωή τους, έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν τι δρόμο θα ακολουθήσουν. Κακός, ναι. Κακός, θα τον πληρώσουμε. Σωστά. Καλός, δεν καλός, θα ευτυχίσουν. Σωστά. Εσείς τι μπορείτε να κάνετε, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Εσείς κάνατε πολλά. Όχι, δεν είναι κάνει τίποτα. Κάνατε πολλά. Απλά λέω ότι ευχαριστώ. Πρέπει να το κλείσουμε έτσι. Ναι, έγινε. Και προσπαθώ να περάσω και εσάς την άποψη ότι αυτή είναι η πιο σωστή θέση. Και δεν γίνεται και αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Να τους αφήσουμε να προχωρήσουν στην πορεία τους. Αφού το θέλουν και μάθουμε την Κατερίνα ότι είναι καλά. Και όπως θα μας απαντήσει. Είμαι Σφεντόνα, είμαι Πυροβόλο. Εμείς δεχόμαστε να είναι καλά. Λοιπόν. Αφού είναι αυτή καλά και εμείς θα είμαστε πιο καλύτερα. Δεν ξέρω αν τα μηνύματα μπορούμε να τα στείλουμε. Περιμένω μία απάντηση από το κοντρόλ, από τον σκηνοθέτη μας, εάν μπορούμε να στείλουμε τα μηνύματα που έχουν οι συγγενείς σου στα δύο παιδιά αυτά. Κύριε Κωνσταντόπουλε, με ακούτε, μπορούμε να μάθουμε τι γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι τελειώνουμε. Τελειώσαμε πάρα πολύ νωρίς σήμερα και είναι καλό ότι οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον Μιχάλη και πιστεύω και την Κατερίνα. Σε περίπου 20 λεπτά θα κουβεντιάσουμε μαζί τους. Θα σας ενημερώσουμε την ερχόμενη Τρίτη για το αποτέλεσμα της προσπάθειας που κάναμε. Ήταν μια δύσκολη εκπομπή, μια δύσκολη προσπάθεια που εμένα πραγματικά με έφερε πάλι μπροστά στο φοβερό ερώτημα εάν κανείς μπορεί να παρεμβαίνει έτσι ουσιαστικά στη ζωή ενός ζευγαριού. Η απάντηση από την πλευρά μου είναι όχι. Έχουν δικαίωμα στον δρόμο που επέλεξαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που μας βοηθήσατε. Σας λέμε καληνύχτα και ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη για να σας πούμε τελικά κάτι πιο ευχάριστο σαν νέο για το ζευγάρι του Μιχάλη και της Κατερίνας. Καλή σας νύχτα.